Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Άντε, Κώστα, μας καθυστερείς. Σήμερα δεν έχει κύπελο. Άντε. Κύπελο. Δεν θα τραγουδήσουμε σήμερα. Θα τραγουδήσουμε μετά, μετά την κατάκτηση του τροπέ. Θα τραγουδήσουμε μία όταν περάσουμε την ΑΕΚ. Έχεις τραγουδήσει ήδη, και μετά. Τι. Τώρα με αυτές τις ημερομηνίες. Έχω ρωτήσει να έχω το ηχητικό στο κινητό μου. Εντάξει. Εντάξει, κύπελο, εντάξει. 1% αποκλειστεί ο Άρης. Εκφράζει μια προσδοκία. Θα παίζει κάθε 2 λεπτά στο ραδιόφωνο. Σύνθημα είναι, ρε φίλε. Κύπελο στον πύργο το Λευκό, δηλαδή τι. Μια προσδοκία εκφράζει. Δεν είπε ότι το πήραμε. Είναι τόσες πολλές φορές που κατέβει στον πύργο το Λευκό, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Τι γελάς. Σε μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Θες να βάλω και το βόλεϊ. Βάλε και το βόλεϊ. Βάλε και το beach corfball. Δεν είναι το μπάσκετ beach corfball. Είναι ο μόνος λόγος που κατέβηκε εσύ τόσο συχνά στο Λευκό πύργο. 7 φορές δηλαδή συνολικά. Γκαγ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 κα, Κώστα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πήγα να σοβαρευτώ και τα λοιπά. Κατευθείαν μας είπες για το τέτοιο. Δηλαδή, σοβαρός επαγγελματίας. Λοιπόν. Μισό αιώνας έχει περάσει. Τρόικα. Όσο θα είναι ακόμα για ένα μισό αιώνα στην Ελλάδα, δηλαδή. Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα, ξέρεις, Κριστιανέ. Μετά τα 100 είναι πιο εύκολο. Είμαστε εδώ. Βουτιά στην ενημέρωση. Ο Κώστας σήμερα θα πει και πολλά μηντιακά, έτσι υποσχέθηκε στους, στους αναγνώστες του στο Facebook, στους ακόλουθους. Όχι, είπε θα αποκαλύψει μηντιακές φήμες. Δεν λέω τίποτα. Αφού βάλεις το αθόρυβο το κινητό του. Δεν το δικό μου. Εγώ δικό μου. Ωραία. Ορίστε. Είμαστε σε μια Παρασκευή πριν από μια κρισιμότατη αγωνιστική για την Super League. Κρισιμότατη γιατί έχει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Που νομίζω η εβδομάδα μια χαρά ήρεμα κύλησε. Δηλαδή, νομίζω είναι η πιο ήρεμη εβδομάδα του τελευταίου μήνα. Αν δεν κάνω λάθος. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός κάτι καταγγείλει από εδώ, κάτι από εκεί, όπου μπορεί κανεί, αλλά ψηλαδούρες. Δεν θα κάνει τίποτα ο Ολυμπιακός. Ήταν λαθασμένη η αίσθηση σα ότι θα πάνε να πάρει. Περίμενε, χρήσατε. Δεν πάλι τα χτίσινα. Σάββατο μεσημέρι. Δει... Κυριακή βράδυ, να... πρωί. Θέλω να δω την μπάλα να κυλάει στο χώρο τη τούμπα. Αυτό θέλω μόνο. Εντάξει, τότε ό,τι ήταν να κάνει για αναβολή το έκανε, ρε φίλε. Τι να κάνει τώρα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τι αναβολή. Έλεγε ο Στέργιος ότι πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει ένα βόλιο. Ναι, μίλαγε τα ρούχα σου να έχει τα μισά, Χρύσανθε. Δεν τελειώσει η μέρα, Παρασκευή είναι σήμερα. Παρασκευούλα. Συνέχεια προτρέχει, συνέχεια προτρέχει, Χρύσανθε. Επίγον έγγραφο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Αθλητισμού. Παρασκευούλα, αρχεία και επεισόδια. Να πάει ο, πώς λέγεται, ο διαιτητής, ο Στήλερ. Μουτζαχεντίν. Αποβιβάστηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία πριν από λίγη ώρα. Ναι, τώρα. Έκτακτη. Σε έκτακτη τι, η όλη η χώρα, πες το, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κόλλησε μια χαρτοπετσέτα στο μπαμπρίζ του οδηγού, το πήρε ο αέρας και έκανε ένα στροφή. Πήγε ο αεροδρόμιο. Άμα είναι το αεροπλάνο, φίλε, πώς θα γίνει. Πουλιά μπήκαν στο τέτοιο, στην τουρμπίνα. Ορίστε. Έχουμε ζητήματα. Εκπαιδευμένα από Ρωσία, αποκαλύπτω από 10. Ρωσία. Από Ρωσία, ΝΑΤΟ. Όχι, από Ρωσία, ΝΑΤΟ. Τα πουλιά αυτά είναι ειδικά στον Κάφκασο. Άσε τώρα, άσε τώρα. Εκπαιδεύτηκαν στα... στην αγκροκόμ του Ιβάν Σαββίδη, στο Ροστόφ. Άσε τώρα. Καλά, πρόσεξε μη, γίνει τίποτα τέτοιο στο τέλος. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Κυριακούλα. Κυριακή υπάρχει το παιχνίδι αυτό. Πάω ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός που το είδε το μάτς χθες. Το είδαμε, ναι. Δεν νομίζω ότι έχασε δίκαια. Νομίζω ισοπαλίτα πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Το γκολ πάντως το έφαγε στο σημείο που θεωρητικά είχε ανεβάσει λίγο στροφούλες και ψιλοπροσπαθούσε να απειλήσει. Αλλά εντάξει, γιατί κάναν μια επίθεση άλλη. Και... Ο Βαλμπουενά έχει φτύσει. 7 πλεμόνια. Ναι. Εντάξει, επαγγελματία. Το λάθος. Επαγγελματία και θα δίνει 48 χρονών. Πόσο? Ο Βαλμπουενά δεν ξέρει πόσο. Όσο Βιερίνια είναι, ρε φίλε, πόσο είναι. Όχι. Παραπάνω είναι ο Βαλμπουενά. Ναι, πιο μεγάλος είναι. 36, νομίζω και 38 πόσο είναι, περίμενε. Το 38 ρε φίλε, 36 νομίζω είναι. Άρα είναι 34, δεν είναι ο Αντρέ. Βαλμπουενά. Το συμβόλαιο του Αντρέ λύγει. 35 χρονών. 35-34, εντάξει ρε φίλε, σιγά ένα χρόνο. Λοιπόν, τελειώνει, το συμβόλαιο του και ακόμα δεν το έχουμε ανανεώσει. Δεν υπάρχει θέμα. Τι, ανανεώσεις. Δεν υπάρχει θέμα. Σαν του Βέλεθ, δεν υπάρχει θέμα. Όχι, κανονικά δεν υπάρχει θέμα με το Βιερίνια. Θα ανανεώσει. Θα καθίσουν. Ποιοι. Θα τα βρουν σε 5 λεπτά αυτό που λένε. Ο Ιβάν και ο. Ναι. Ο Ιβάν με τον Βιερίνια μπορεί. Ο Ιβάν με τον Κουτσολιάκο δεν ξέρω αν σε 5 λεπτά τα βρουν. Καλά. Τέλος πάντων, είναι επιθυμία. Αν είναι επιθυμία. Το μοναδικό σενάριο που εμπεριέχει ενδεχόμενο να μην είναι το χρόνο Βιερίνια είναι να πει σταματάω την μπάλα. Που δεν υπάρχει ενδεχόμενο. Θέλει να παίξει. Θα βρεθεί ένα μετάλλο με τον Ιβάν δεκάλεπτο. Να πω το Χαριστέα αν τον πάρει στον Άρη. Κολλητή είναι, ρε φίλε. Οι γυναίκες αυτά όλο μαζί βγαίνουν συνέχεια. Δεν είναι μια καλή επιλογή για τον Αντρέα Κώστα. Αν έχει 1,5 εκατομμύριο ή 1 εκατομμύριο για να παίξει. Δεν χρειάζεται 1 εκατομμύριο. Θα του δώσω την πρόκληση ότι θα παίξει στην Ευρώπη του χρόνου. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει τον Πάο. Θεό του πολέμου.
αυτό και είναι πρόκληση, Κώστα. Είναι, είναι πρόκληση. Θα παίξει και στην Ευρώπη. Σου λέω κάτι που δεν μπορεί να το κάνει με σένα του χρόνου. Ναι. Ωραία. Και θα παίξει μια ομάδα που δεν έσυψε ποτέ το κεφάλι. Είναι πάντα περήφανη. Έτσι, είναι περήφανη. Είναι κολλητό στο κεφάλι. Την κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, Κώστα. Αυτό, όχι, θεοί και δαίμονες, όχι. Κάποιοι συγκεκριμένοι την κυνηγάνε. Κάνουν, κάνουν παρέα. Κάνουν παρέα. Κολλητοί. Κάνουν παρέα. Και οι σύζυγοι. Πολύ σημαντικό. Βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να ξέρει. Τα λεφτά θα βγούμε. Θα βγούμε με την Κική, πώς τη λένε, δεν ξέρω, την κοπέλα και τον, και, τον, και τον Άγγελο. Πάλι με αυτό τον Άγγελο. Θα βγούμε με την Κική, είπαμε, και τον Άγγελο. Ναι. Εντάξει, αγάπη μου. Τα λεφτά που θα γλιτώσει από τον Βέλε, δώσε το Βιερίνια. Σιγά τα λεφτά που γλιτώνω, ρε φίλε. 150.000 πόσο είναι. Τι έγινε με το Βέλεθ τελικά, ρωτάει ένα φίλο. Λέει, πείτε, λέει, το Χρήσανθο. Τι έγινε με το Βέλεθ, λέει, δεν έκλεισε. Στον Άρη δεν έχει κλείσει, όχι. Έχει κλείσει πουθενά αλλού. Εγώ θεωρώ ότι είπα όλο την περιέργεια ατμόσφαιρα και τα λοιπά, ότι είναι πολύ κοντά στο να πάει στον Παναθηναϊκό. Αυτό θεωρώ εγώ. Δεν έχει όμως συμφωνήσει. Τελικά. Δεν έχει υπογράψει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, γίνεται πάντα και μία ανατροπή στο τέλος. Όσο πλησιάζει ο καιρός και τα λοιπά, μπορεί να του βιδώσει του Καρυπίδη και να του πει: εντάξει, θες 300 και 350, πάρτα. Εντάξει. Οπότε άμα του τα δώσει αυτά, μετά ο παίκτης δύσκολα αλλάζει περιβάλλον. Δεν μπορεί να πει. Αυτούς που θέλουμε τους κρατάμε, Χρυσάνθη. Έτσι. Έτσι δεν είναι, Κώστα. Έτσι, βέβαια, 100%. Ναι, αυτούς που θέλουμε τους κρατάμε και με τα δεδομένα τα οικονομικά που θέλουμε όμως. Δηλαδή. Και αυτό το αμύς που θέλουμε, αυτό που θέλουμε να το κρατάμε, μα ζητάει 500.000, δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Δηλαδή έπαιρνε 130 τη μία χρονιά. Συγγνώμη, στον Παναθηναϊκό θα πάρει 500, δηλαδή. Όχι. Στον Παναθηναϊκό, ναι. Ο Παναθηναϊκός, ναι, του έχει κάνει πρόταση, ναι, ναι, η οποία είναι 30-40 χιλιάρικα μεγαλύτερη από του Άρη. Είναι αυτά που θέλει ο παίκτης. Και είναι τριετές το αυτό που του προτείνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά το κυριότερο. Ο μάνατζερ του θέλει να τον πάει εκεί, Κώστα. Μήπως είναι. Μήπως είναι και αυτό που λένε ότι έχει κατευθείαν αεροδρόμια και κάτι τέτοια που έχει, λένε. Την Αθήνα στην Ταραγώνα. Αθήνα, ναι. Έχει. Έχει, είναι μια παράμετρος αυτή. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα για μένα είναι ότι ο μάνατζερ του θέλει να τον πάει εκεί. Γιατί θα ανοίξει μια δουλειά με έναν Ισπανό μάνατζερ, τον Ρόκα κτλ. Ο μάνατζερ του είναι υπέρ του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθεί και ο παίκτης ο μάνατζερ. Δεν έχει τελειώσει οριστικά, αλλά αν θες τη δική μου την εκτίμηση. Από τη στιγμή που δεν δέχτηκε και τη δεύτερη πρόταση του Άρη, που ήταν διπλασιασμός των χρημάτων του και παραπάνω, σε σχέση με αυτά που έπαιρνε πέρσι, φέτος, συγγνώμη, το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει. Αλλά θα πω το εξής. Επειδή βλέπω μια τρέλα, όχι πολύ μεγάλη, αλλά γενικότερα την έχουμε στην Ελλάδα. Παιδιά, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, κάποιοι ποδοσφαιριστές θα ολοκληρώνεται το συμβόλαιό τους και θα πάνε σε κάποια άλλη ομάδα. Μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό το δεν πράγμα. Δεν θα κλάψει τώρα ο Άρης και κανένας Άρης για τώρα. Για κανένα Βέλεθ και για το Βέλεθ. Ακριβώς. Θα βρεις έναν άλλο ποδοσφαιριστή να το βάλεις να παίξει κεντρικός αμυντικός. Ήδη έχεις βέβαια τον Ρόζ. Θα παίξει τα δύο μας με τον Παναθηναϊκό Βέλεθ. Θα παίξει και με τον Παναθηναϊκό. Γιατί με τον Παναθηναϊκό, εσύ φοβάσαι. Εγώ δεν φοβάμαι. Εγώ δεν φοβάμαι στις περιπτώσεις την ομάδα που παίζει αντίπαλο. Και με τον Παναθηναϊκό θα παίξει και με σε όλα θα παίξει. Δήλωση του Βέλεθ. Και θα σηκώσει το κύπελο, Κώστα, εμείς τη βάλαμε. Εναντίον μας. Εναντίον μας δύσκολα. Η εκπομπή Τρόικα, κάποιοι πολεμάνε το μέλλον. Υπάρχει δήλωση του Βέλεθ και χθες, Κώστα. Γραπτή. Σήμερα έκανε ανάρτηση. Αυτό που έψει είναι ανάρτηση στο Instagram. Γιατί του στέλναν μηνύματα και τα λοιπά. Και αυτό το Instagram πια. Εν τω μεταξύ η ανάρτησή του αυτή, ενώ χθες έκανε μια κανονική δήλωση, γιατί προφανώς την συνεννοήθηκε με τον Άρη, αυτή η ανάρτηση που έχει κάνει τώρα, επειδή είναι στα αγγλικά και δεν είναι και το φόρτε του. Είναι ό,τι να είναι. Άμα διαβάσεις. Το νόημα. Γιατί φίλε δεν καταλαβαίνεις τι λέει, άμα φεύγω ή μένω. Ενώ ξεκινάει φεύγω, μετά καταλήγει μένω. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε τι θα κάνουμε. Είναι κάπως έτσι. Τέλος πάντων, η ουσία του πράγματος είναι ότι λέει κάτι πολύ στο και αυτό θέλω να υποστηρίξω εγώ. Άντε, ξεκίνησαμε το Βέλεθ. Ότι καταρχήν την απόφαση για το μέλλον θα την πάρω εγώ. Θα μιλήσω με την οικογένειά μου και θα αποφασίσω εγώ. Okay, τι εντάξει. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο για την καριέρα μου. Ευχαριστούμε. Έτσι. Το ξέρουμε. Επίσης. Το αν θα πάω στην Ισπανία ή αν θα κάνω το. Θα γυρίσω μήνο στην Ελλάδα ή θα δω ένα άλλο project ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Επίσης είναι δικό μου θέμα. Okay. Το τι θα κάνω. Αυτό που έχω να πω λέει είναι ότι όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσα για τον Άρη για το καλύτερο και θα συνεχίσω να προσπαθώ για τον Άρη. Και εδώ είναι το κομβικό και το πιο σημαντικό. Ναι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Άρης θα είναι πάντα για μένα ένα από τα σπίτια μου. Πώς το είπε, house. Will always be my house. Ναι. Και θέλω να το. Όταν. Αν φύγω. And I would have liked. Ναι. Ποιο του το είπε αυτό, άκου λίγο, I would have liked. Δηλαδή, μπορεί να μείνω, αλλά μπορεί να φύγω. Θα ήθελα. There are some murmurs. That you got the flu. Να φύγω με το τέτοιο. Με το κύπελο. To enjoy many more years here and that is why I hope to celebrate something great with this great club. Σου λέει λοιπόν τι μπορεί να καταλάβει. Σου λέει τώρα, άμα πάρω το κύπελο, μπορεί και να μείνω. Ποιο νούμερο φοράει ο Βέλεθ στον Άρη? Το 44, Κώστα. 44. Κανόνισε. Ακριβώς λοιπόν αυτό θα πρέπει 44. Να καταλάβουμε ότι
καταρχήν έχει 15 μάτσο ο Άρης μπροστά του με το Βέλεθ. Και τα οποία είναι 10 playoff, 3 κυπέλου ναι. και άλλα 2 πρωταθλήματος. 3 κυπέλου? 2 και τον τελικό. Γιατί ρε Στέργιο. Αυτός δεν είναι ο στόχος. Ο στόχος αυτός δεν είναι. Άλλο στόχος. Χρήσατε κι άλλο Άρης έχει 15 μάτσο. Ωραία, να πούμε ωραία. Άρα έχει 14 μάτσο μπροστά του. Γιατί θα αποκλειστούμε. Αυτό να λέμε δηλαδή. Και ένα potential και τελικό κυπέλλο. Ότι θα αποκλειστούμε να λέμε δηλαδή. Ενδυνάμει. Ναι, αλλά δεν μπορείς να πεις. Άρα εσύ δεν λες ότι έχεις 15 μάτσο μπροστά σου. Τι λες ότι έχεις. 14. 15 λες. 14 λέει. Και πες και με τον Ολυμπιακό. Ένα μάτσο έχω χρήσατε μπροστά μου. Αυτό τη Κυριακή. Τα υπόλοιπα θα έρθουν στην ώρα τους. Σωστά, γιατί τη Δευτέρα θα φας την καμπάνα και θα αποβληθείς από το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πέφτω! Λοιπόν, τέλος πάντων, να σοβαρευτώ. Ναι, είπαμε ότι είναι αυτό στο που πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε φίλος του Άρη είναι ότι υπάρχουν παίκτες με συμβόλαια. Ο Βέλεθ είναι παίκτης του Άρη μέχρι 30 Ιουνίου. Τώρα, αν θα βρει, θα γίνει τρίπλα ή θα πάει αλλού ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι για το διάστημα που θα είναι εδώ πρέπει να τον κρίνουμε με βάση την απόδοσή του και να δούμε πώς θα αποδώσει το καλύτερο δυνατό. Να τον έχουμε δηλαδή πώς θα αποδώσει το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Ναι. Ούτε ο πρώτος θα είναι αν φύγει, ούτε ο τελευταίος θα είναι που θα ανανεώσει, ας πούμε, τελευταία στιγμή. Ναι. Αυτό πρέπει να, καταλάβει ο κόσμος. Εντάξει, ο κόσμος το ξέρει, αλλά σου λέει ρε φίλε, ένας βασικός παίκτης είναι, ναι, κράτα τον. Τον έδωσα 200. Και πάει και σε ανταγωνιστή. 270 και 250 και 270 από 130 κόστα. Εδώ στον 300 όσα θέλει. Εδώ στον 300. Φτάσαμε με τα δώστον όσα θέλει. Ναι. Ο Κόκε και μετά και πέφτει μετά και τα χρέη. Καλά τώρα, εντάξει. Όχι. Και δεν θα δώσω φίλε 300 για το Βέλεθ. Αφού δίνει 240. Τη στιγμή που μιλάμε. Ήδη είναι υπέρβαση κόστα. Έχει πολλή κοσμία. Πού? Στην εκδίκαση τη υπόθεση τη Ξάνθη. Α, είναι και η υπόθεση της Ξάνθης σήμερα. 13 δικηγόροι, ζωή να έχουν, 5 από την Ξάνθη. Την Ξάνθη. 5 από τον Ολυμπιακό. Τώρα τελευταία η Ξάνθη έχει αποκτήσει με μεγάλο νομικό επιτελείο. 2 από τον Πανιόνιο και φυσικά ο Αλέξ Κούγιας. Βέβαια, φίλε. Δεν κόφτει στον αριθμό. Από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει δικηγόρος. Θα έχουμε ρεπορτάζ και στη συνέχεια. Γιατί? Έχουμε πάλι εκεί τον άνθρωπό μας. Το τι υπόθηκε, ποια είναι η ουσία, τι να περιμένουμε κτλ. Αλλά είναι σε εξέλιξη η εκδίκαση της υπόθεσης της Ξάνθης. Του ΠΑΟΚ είναι Δευτέρα. Σωστά. Θα έχει ψωμί νομίζω η υπόθεση. Θα έχει, το κάνουμε. Θα έχει ψωμάκι, θα έχει. Καταρχήν θα δούμε. Μήνυμα φίλου, ναι, μάλλον σε μένα απευθύνεται. Καλημέρα σας. Δύσκολη ερώτηση. Αν σε αποκλείσει ο Γαύρος που θέλει και να σε ρίξει β' εθνική και στον τελικό παίξει με Άρη, ποιον θα υποστηρίζεις? Θα βάλω φίλε τον Άρκο στην σεζόν δεύτερη. Και θα τη δω όλη. Που το έχω στο μυαλό μου και τα λοιπά. Στο Ολυμπιακό Άρη, ποιον θα υποστηρίζεις? Είναι ξεκάθαρο σου λέω. Θα δω τον Άρκο. Κάτι. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Είσαι στο δωμάτιο και μέσα παίζει τηλεόραση. Και ακούς, ας πούμε, γκολ! Το πανό δεν το έχετε. Το έχετε κάψει το πανό ή το έχετε? Θα το αλλάξει, θα γράψει, θα σβήσετε το πρωτάθλημα στο εντυμότατο σωματείο του Ολυμπιακού. Έχει σφινωθεί στο μυαλό σου. Ναι. Δεν βγαίνει με τίποτα, ρε φίλε. Πώς να βγει. Εδώ θα τιμήσετε αυτόν που το έβαλε. Πώς θα μου βγει από το μυαλό μου. Φιλικά, ήταν τέτοια να πάρω το πρωτάθλημα. Τέτοιο σύμπλεγμα με τον Ολυμπιακό. Εγώ νομίζω θα χαρούν περισσότερο με τον Ολυμπιακό. Συμπλεγματικός είμαι εγώ, πρόσεξε. Είμαι συμπλεγματικός εγώ που αναφέρω το πραγματικό γεγονός που έκαναν αυτοί. Λοιπόν, και είμαι εγώ συμπλεγματικός. Δεν το έκαναν αυτοί, το έκαναν κάποιοι από αυτούς. Όχι αυτοί. Ποιοι το έκαναν? Να είμαστε σωστοί. Ένα με πέντε άτομα. 30. Πέντε άτομα μαζεύτηκαν εκεί και πήγανε. 40. Τη στήρα 4. Και τον τιμά αυτόν. Και τον αποδοκιμάζει, τον τιμά. Που πήγε. Αυτόν που το έκανε. Τον τιμάς. Και μάλιστα τον τιμάς διαχρονικά. Ο και που είπε ότι τα μάτσου είναι αβαβά. Συγγνώμη, το στρατηγό. Και τα μάτσου είναι αβαβά. Συγγνώμη, το στρατηγό πώ γίνει το στρατηγό, θα καταλάβω. Το βγάλουν οι ίδιοι. Ότι γιατί στρατηγό δεν ήταν. Ήταν αρχηγό στι εκδρομέ. Α. Και έφτανε να κάνει κατάληψη και στη θέα 3 χρήσατε. Οδηγώντα το λαό, σαν στρατηγό στη θέα 3. Από αυτό φωτογραφία δεν υπάρχει. Τέλο πάντων, το πάμε αυτό και δεν υπάρχει φωτογραφία, χρήσατε. Δεν υπάρχει φωτογραφία, χρήσατε. Η φωτογραφία που υπάρχει από τη θέα 3 δεν είναι από αυτό που λέτε εσεί. Είναι από άλλη στιγμή που η διοίκηση του Άρη έδωσε την 3 για να πει. Είναι σαν να. Δηλαδή, αν μου δώσει εμένα η διοίκηση του ΠΑΟΚ τώρα για φιλοξενούμενα την 4. Τι θα λέω εγώ, ότι όρμησα και λοιπόν, την πήρα. Την πήρα με μαγιά. Λες στον αέρα ότι δεν είναι ποτέ αυτό. Κατάληψη 3. Κατάληψη δεν υπήρξε ποτέ, ναι. Στην έδωση διοίκηση του Άρη. Η διοίκηση του Άρη, προδότε εκείνη τότε. Οι εφιάλτε τη ιστορία του Άρη. Η δοσίλ, ποιοι ήταν. Αυτή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν ποια χρονιά είναι. Σε γραφέα του Χρήστατο Τσαλτίδη. Ξαναγράφουμε την ιστορία. Το γράφω αυτό, να ξέρει. Και θα γίνει και μπεσέλ. Ναι, 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 όντω. Πα να αγοράσει. Είμαι να το δώσει ένα με τέτοιο. Επειδή συνεργάτη, θα το δώσω με αφιέρωση. Μαζί μας την πρώτη ώρα. Μαζί μας. Μια χαρά. Μαζί μας την πρώτη ώρα. Μου, ρε, φίλε. Το πόνιμά μου. Το πόνιμά μου. Στη βιβλιοθήκη θα γράψει και για σένα μέσα. Στη βιβλιοθήκη. Βέβαια θα γράψει.
Βέβαια θα γράψει. Με πειραστά πει σε άλλες χιλιάδες, εκατομμύρια βιβλιοθήκες. Στην πρώτη ώρα που ακούμε για την δημοσιοποίηση του βιβλίου του Χρήσανθου. Ναι, βέβαια, είμαι βέβαιος ότι υπάρχει. Καλά. Η ιστορία μου, my story, έτσι θα το ονομάσεις. Η ιστορία μου, πώς. Όχι, Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων. Καλό, 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 καλό. Ή μάλλον περίμενε. Ναι, ναι. Ο Άρης, ο Άρης. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα μαζί μας, Κορνήλιος Παλάς Χοτέλ, στην Παλαιεθνική Οδού Θεσσαλονίκης Εδέσης, οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης, μετά το φανάρι της Αγχιάλου, υψηλό επίπεδο σέρβις, νομίζω το έχετε διαπιστώσει όσοι μπείτε και στο cornelospalas.gr, άψογη εξυπηρέτηση, άνετη και μοντέρνη χώρη, με γυμναστήριο, με εστιατόριο, με καφέ μπαρ, με ίντερνετ παντού, με άνετο πάρκινγκ, κέντρο απόκεντρο από τη Θεσσαλονίκη μόλις 10 λεπτά. Και με τον καιρό που έχει Κώστα, γεμίζουμε και την πισίνα. Ό,τι πρέπει, σε λίγο τώρα ο Κορνήλιος ετοιμάζεται. Κορνήλιος ετοιμάζεται. Θα μπουν οι μάνικες μέσα, θα γεμίσει πισινάρα. 2-31-07-23-700 και στο cornelospalas.gr για περισσότερες πληροφορίες. Κορνήλιος Παλάς, πρέπει να πας. Μαζί μας και η Ιντερβέτεν, κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap. Πείτε να δείτε τις προσφορές και για τα μεγάλα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου πανευρωπαϊκά, αλλά και για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί. Υπηρεσία cash out και επίσης υπάρχει και στις αγορές. Για τη Super League Ελλάδος, ειδικό μακροχρόνιο στοίχημα που αφορά την είσοδο ομάδα στα play-off για τον τίτλο του πρωταθλητή. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Εντάξει, το 1-0-3, το 1-0-5, το 1-0-10, το 1-20, το 1-30, το 1-50, το 1-60, το 1-80 που αφορά τις ομάδες, θα τα δείτε μέσα και ναι, εσείς θα αποφασίσετε τι θα κάνετε και αν θα κάνετε και οτιδήποτε θέλετε να πράξετε για τις 6 ομάδες. 7 πόσες δίνει, 8 δεν θυμάμαι ακριβώς, που διεκδικούν την είσοδο στα play-off και δεν το έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός είναι ήδη στα play-off για την κατάκτηση του τίτλου. Φίλος ο 295 που ρώτησε για το ποια δεμόνα θα υποστηρίζω επανέρχεται, άρα με λίγα λόγια τιμούμε τον καταληψία αλλά και το πανόταν μια άλλη απλή μέρα. Κοίταξε φίλε, οι εξυπνάδες, το ποιον θα τιμήσει ο ΠΑΟΚ δεν το κρίνει ούτε εσύ ούτε ο Χρήσανθος. Δεν μπορούν να κρίνουν κάθε μέρα τα πάντα. Ναι, ναι. Αυτοί μπορούν να λένε τα πάντα για όλους. Η κάθε ομάδα έχει εμβληματικούς οπαδούς. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και δεν πέφτει λόγο σε κανένα, για παράδειγμα, ΠΑΟΞΗ, γιατί ο Άρης ζωγράφησε τον Κουκ σε ένα πολύ ωραίο έτσι, σημείο εκεί στο Χαριλάο. Και μπράβο στον Άρη. Εντάξει. Δεν πέφτει λόγο σε ένα Χρήσανθε, αν θα τιμήσει το Μανάβη, αν θα τιμήσει τον Μπάμπη, τον Νίκο, δεν είπα τίποτα, τον Γιώργο και τον... Εντάξει, το σχολιάζουμε τώρα, δεν είπαμε. Δεν είπαμε αν θα τον τιμήσει οτιδήποτε άλλο. Λέμε πώς... Αλλά εσείς καθημερινά λέτε για τον Καρυπίδη, τι φορούσε φόρμα στο Ολυμπιακού. Να λέω κι εγώ, δεν σας πέφτει κανένας λόγος για τον πρόεδρο του Άρη να λέτε αν φορούσε φόρμα στο Ολυμπιακού. Ο Μάκης Μανάβης δεν φορούσε φόρμα του Ολυμπιακού, για παράδειγμα. Πήγε και μπήκε μέσα στους Ολυμπιακού, είναι χειρότερο αυτό που έκανε. Ενώ ήταν στο παδικό κίνημα του ΠΑΟΚ, μπήκε μέσα στους εχθρούς. Σωστό. Αυτό. Ο άλλος ήταν Ολυμπιακός. Κακά τα ψέματα. Μεγάλωσε στη Βέρα και φορούσε φάρμα στο Ολυμπιακό. Ήταν και έλεγε θρύλε θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Απ' την αρχή. Και αγόρασε μια ομάδα. Είσαι στο μυαλό. Λοιπόν. Αν εσύ δεν σας πειράζει, εσάς δεν με ενοχλούσε. Συνεχίζουμε. Εμένα θα με ενοχλούσε. Τους πειράζει, αλλά δεν το λένε. Ναι, το ξέρω. Τους πειράζει, αλλά δεν το λένε. Πατήστε λίγο στο YouTube. Ναι. Στα ελληνικά, όταν οι ΠΑΟΞΗΔΕΣ έκαναν κατάληψη στη θεατέρα του Χαϊλάου. Μα το είπα, φίλε. Αναφέρομαι να δείτε ποιο παιχνίδι είναι. Ναι, ναι, ποιο... όπως το άλλο που είχατε δημοσιεύσει, ότι η ομάδα του Άρη χαιρετάει ναζιστικά στο τάδε παιχνίδι Άρης Παναθηναϊκός και το κάνατε βάλα και παντού το λέγατε. Και δεν λέγατε φυσικά ότι τότε όλες οι ομάδες ήταν υποχρεωτικό να χαιρετάνε το μεταξά έτσι. Ναι, ναι. Η προπαγάνδα, είστε άσοι. Άμα πατήσεις και δες, η του Άρη χαιρετάνε ναζιστικά. Και οι δίπλα του Παναθηναϊκού χαιρετάνε ναζιστικά. Όλοι, ναι, όλοι. Γιατί ήταν υποχρέωση των ομάδων να χαιρετάνε το μεταξά. Αλλά εσείς το πήρατε και το κάνατε προπαγάνδα. Κάτι ανάλογο είναι και αυτό. Στο έδωσε ο Άρης τη θύρα εκείνη και εσύ λες ότι έκανες κατάληψη. Εντάξει. Και μεγάλη και υπόθεση, φίλε. Πήγανε κάποιο παδί, παίξαν ξύλο με κάποιους άλλους. Να δεχτώ τη δική σου την εκδοχή. Τέλος πάντων, ναι. Παίξαν ξύλο εκείνη τη μέρα, ήταν πιο δυνατή. Αυτό που έχει γράψει ιστορία, χρειάζεται. Χωρίς να θέλω εγώ. Η ιστορία, δεν το λέω ιστορία. Σαν παράσημο εγώ, εντάξει. Ποια ιστορία. Που μας λέτε ότι δεν έχει καμία σχέση ο Ιβάν Σαββίδης με την Ξάνθη. Άντε πάλι. Έτσι γράφετε εσείς την ιστορία. Πω, το γύρισε τώρα. Με τι. Ποιος την γράφει την ιστορία. Έχω διαβάσει, το έχω ξαναπεί. Πάνω, το έχω ξαναπεί. Καλά στο πανό. Το πανό στο Βόλο. Το πανό στο Βόλο είναι στίγμα στην ιστορία σας που έχει γραφτεί όντως. Αλλά σου λέω το εξής. Έχω διαβάσει στην ιστορία και το έχω πει και άλλη φορά σε εκπομπή. Δεν θα πω τα ονόματα των ιστορικών. Την ίδια ακριβώς ιστορία. Έχω διαβάσει για μια μάχη στον Εμφύλιο. Στην Άουσα, ο ένας ο ιστορικός που ήταν αριστερός,
έγραφε ότι μπήκανε, έτσι, μπήκανε μέσα οι, του Δημοκρατικού Στρατού και το αποθεώνονταν από τον κόσμο και τα λοιπά για την απελευθέρωση της Νάουσας. Πανηγύριζε ο κόσμος, ναι. Και πανηγύριζε και τους φιλούσαν και τους αγκαλιάζανε. Ναι, εντάξει, κλασικά. Και διαβάζω από την άλλη που είναι πολύ γνωστός και είναι ο Αβέροφ ο άλλος. Και γράφει ο Αβέροφ. Ήταν κλεισμένοι όλοι μέσα στα σπίτια τους. Τα γνωστά. Και δεν μπορούσαν και τέτοιο και εδώ και δεν θέλανε και δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι το εθνικό φρόνημα κτλ. Και κλέβαν τα παιδιά. Για το ίδιο ακριβώς περιστατικό, δύο άνθρωποι γράψαν την ιστορία. Στέργιο. Άρα άσε με να πιστεύω αυτά που βλέπω με τα ματάκια μου και να γνωρίζω το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό με το πανό δεν μπορεί κανένας να το. Και όπως λέει ένας φίλος μου. Να το διαψεύσει. Όπως είπε ένας φίλος μου πολύ παλιό, στην ιστορία τη γράφουν νικητές είναι τους παιδιά. Οπότε. Τέλος πάντων αυτό. Και επίσης να σου πω και κάτι. Βγήκε λοιπόν ο Μάκης και είπε ότι είναι αβαβά αφού γράφει την ιστορία. Ο Μάκης το είπε. Ότι περνούσε αβαβά ο Ολυμπιακός. Ένας οπαδός είπε κάτι. Τι είπα να πει αυτό. Ότι επειδή το είπε ισχύει. Για να στο γυρίσω να είμαι μαζί σου αυτή τη φορά. Σωστό. Επειδή το είπε ισχύει. Ξέρεις πόσοι μου λένε κάθε μέρα μπούρδες για τον Άρη. Αριανοί. Μπούρδες. Καλά τα στημένα, ναι, εννοείται. Εντάξει. Να αφήσεις μπούρδες για να τις παίζουμε στον αέρα. Λοιπόν, δεν βγήκε στο ραδιόφωνο. Άμα βγει στο ραδιόφωνο θα το παίξεις. Είμαι βέβαιος, όχι θα το παίξεις, θα το κάνεις και σημαία. Άμα βγει και πει κάποιος, όπως κάνει, όπως υπονοείται σε για τον Ραούλ, Χρυσανθέ, μπράβο. Χρυσανθέ, ποιος παράγοντας ελληνικής ομάδας. Άκουσε, Χρυσανθέ. Παρακαλώ. Εγώ. Δεν μου καίγεται καρφί για τον Άρη. Ο Πάοκ έχει να πάρει πρωτάθλημα, ο Πάοκ θέλει να πάρει το κύπελο, ο Πάοκ θέλει να χτίσει νέο γήπεδο. Εντάξει. Παραδοσιακά η δική μου ενασχόληση με τον Άρη ήταν 10 ώρες το χρόνο. Τρεις ώρες συνολικά πριν το ΠΑΟΚ Άρης, άλλες τρεις πριν το Άρης ΠΑΟΚ και άλλες τέσσερις όταν γέλαγε ο Άρης. Τα τελευταία χρόνια, Στέργιο, για τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο Άρης. Ο δικός μου δεν είναι ο Άρης, Χρήσανθε, δεν μπερδεύεσαι. Ωραία, είσαι το 3% του ΠΑΟΞΙΤΟ τότε. Γιατί το 97% ο Ταλκάς είναι ο Άρης. Ο δικός μου Ταλκάς δεν είναι ο Άρης. Εμένα γιατί είναι ο Ταλκάς. Έπαιζα μπάσκετ, με απασχολεί μόνο όταν παίζαμε ο πρώτος με τον δεύτερο, ήσουν δεύτερος και ήμουν πρώτος. Πώς ήταν ο Ταλκάς μου εμένα. Ο Ταλκάς σου δεν είναι ο Άρης, γι' αυτό πάνε οι άλλοι στην Αθήνα. Και γράφουν G4 Πάοκ πάνω στον Γκάλι. Γι' αυτό δεν είναι ο Ταλκάς. Πού το θυμήθηκε πάλι αυτό. Τι είπε, πέρσι έγινε. Πέρσι έγινε. Μετά από 40 χρόνια πήγανε στο τέτοιο του Γκάλι και γράψαν πάνω G4 Πάοκ. Στον γκράφιτι. Και το ξανακάνει. Δεν έχει προκύψει, Χρήσα, δεν τον γράψει φίλου του Πάοκ. Ερεστέριο και τώρα. Ορίστε. Προβοκάτσια. Προβοκάτσια. Μπορεί να το γράψανε, μπορεί και να μην το γράψανε. Εγώ δεν είμαι σίγουρο. Το είδε με τα ματάκια σου, Χρήσα, δεν. Με όχι, τα ματάκια όχι, σου. Όχι, δεν μπορώ να πω. Γιατί πριν είπε τα ματάκια με τα χεράκια σου. Το είδε με τα ματάκια σου. Ότι είδε. Άρα εντάξει. Άρα δεν είστε Ολυμπιακοί που θέλανε. Όχι, μπορεί και να είδε. Δεν είμαι σίγουρο. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με ποιο το έγραψε. Θα κάνω ρεπορτάζ και έρευνα. Αστυνομία είμαι. Εγώ λέω ότι ασχολείστε, φίλε. Συνέχεια. Όπω ασχολήθηκαν αυτοί που πήγαν στον Τόσκο. Που περπατούσε στον δρόμο. Μήπως δεν ήταν και αυτοί. Γιατί η αστυνομία έγραψε ότι ήταν του ΠΑΟΚ. Και συνελήφθησαν κιόλα. Ούτε πάλι δεν ασχολιόταν αυτοί με τον Άρη, ασχολιόταν με τον Ολυμπιακό. Εστέριο, τα οι πιο πολλοί ασχολούνταν. Δεν τα έχω μπερδέψει καθόλου εγώ. Μια ζωή όταν με τον μου λες πιο πολύ και μου λες για την επίθεση στον άτυχο Βούλγαρο, που σου εξήγησε και την άλλη φορά, είναι 50% από τη μία πλευρά, 50% από την άλλη, που πάνω από τον ΠΑΟ και τον Άρη βάζουν την προσωπική του ευχαρίστηση για να πλακώνονται. Δεν μπορεί αυτό να του συνδέει με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό θα το δεχτώ. Εντάξει. Αυτό που λες θα το δεχτώ. Απλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο 50%. Νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο. Εγώ σου λέω ότι είναι 200. Σε όλη την πόλη, σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Αυτό θα παραπάνω το δεχτώ. Δεν είναι. Αυτό που λες θα το αυτοί δεχτώ. Που ψάχνουν φασαρία. Αυτό θα το δεχτώ, εντάξει. Λοιπόν. Η κλασική εισαγωγή στην εκπομπή μας. Πώς πήγαμε, είπαμε για το πανό, είπαμε για τη θύρα 3 την Μπούκα. Το πανό είναι κάθε μέρα, θα κάνουμε και. Είναι κάθε μέρα γιατί. Το πανό του Βόλου. Συγγνώμη τώρα. Είναι στην επικαιρότητα ο Μανάβης, γι' αυτό ρε φίλε. Είναι στην επικαιρότητα, τι να κάνουμε τώρα. Βγήκε σε όλα τα ραδιόφωνα, αμπάριζα. Τον πήρανε. Γι' αυτό το σημειώσαμε. Και καλώς τον πήρανε γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια γενικότερα να έρθει η Τούμπα. Από το παιχνίδι με την Παρίσι Ζερμέν, νομίζω. Εντάξει, και είναι ένα. Ο Αντώνης έχει πάει σε άλλο μάτς από τότε. Ναι, τον έχω δει. Μαζί εμάς εκεί στα δημοσιογραφικά. Α, έχει έρθει. Και πρόσφατα. Και αυτό εκεί, το τελευταίο μάτς εκείνο ήταν. Με την Παρίσι Ζερμέν. Για πολλά χρόνια, ναι. Αυτά δεν θα έχει συνέχεια. Ναι, σταματάμε. Λοιπόν, κάτσε να δω κανένα μήνυμα. Φυσικά λέει είναι ταλκά σου ο ΠΑΟΚ. Όλες τις εκπομπές που είσαι παρόν και τσιρίζεις. Η Βιτσόσκυλο. Όχι, να διαβάσω. Όχι. Τι να διαβάζει. Βρε Κεφτέ λέει. Τι να διαβάζω εγώ. Το διαβάζω εγώ. Και επειδή είναι το Βιτσόσκυλο και του μιλάμε με σεβασμό, αν θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή. Με αγάπη μπορεί να το κάνει. Τα Κεφτεδάκια να τα βάλει να μην πω πού. Πε το να μιλά καλύτερα. Να μιλά καλύτερα. Το ότι σου κάνω την τιμή
να είσαι συνομιλητής μου. Δεν πάει να πει θα το εκμεταλλεύεσαι να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Άμα θες να μιλάς με αυτόν τον τρόπο, να πάει να μιλήσει αλλού η Βιτσόσκυλο. Αν θες να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να το λέει με αγάπη. Εγώ μιλάω με απόλυτο σεβασμό. Τα κεφτεδάκια να τα φας. Έμαθες και το κεφτέ εσύ, Tom Cruise. Που κρύβεσαι πίσω από το Ιβιτσόσκυλο. Μια μέρα έλειψα. Μια ώρα μάλλον έλειψα. Προσπαθώ να κάνω εδώ τόσες δουλειές. Τώρα και το πανό λέγαμε. Πάμε στο διάλειμμα. Που ασχολούμαι μόνο με τον ΠΑΟΚ. Ασχολούμαι με αυτόν. Άντε πάλι. Λοιπόν. Πέστα. Που είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος Μακεδονίας. Ο Άρης. Ναι. Ήρα Κλάρα, σ' αγαπώ. Μεταξύ, όλα τα μηνύματα έχουν να κάνουν με τον Άρη. Ξέρεις. Όχι, με σένα και κάνετε ένα διάλογο. Επειδή λέω τις αλήθειες. Διάλογο με αυτόν που λέει και φταίς και τέτοια. Καλά, αυτό δεν είναι σωστό. Να ζητήσει συγγνώμη. Να το αποσύρει. Και αν δεν ζητήσει συγγνώμη, δεν το θέλω να ξανασυζητήσω. Μιλάμε με επίπεδο, είπαμε. Ακόμη και την Καζούρα με επίπεδο. Και θέλουμε να δούμε λίγο. Δεν ξέρουν. Να δούμε λίγο και το χιούμορ σας. Να δούμε πόσο προχωρημένοι είμαστε. Λοιπόν, αν δεν βγει και ο Στέλιος Άργα, πρέπει να πάω σε break. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Ακού και κεφτέ. Άλλον λένε εδώ πέρα έτσι. Όχι εμένα. Άλλος έπαιρνε σε εκδρομές στους κεφτέδες από τα εστιατόρια με στις τσέπες. Τι είπα πάλι. Πάλι αποκάλυψη. Άλλη μια αλήθεια. Πάλι αποκάλυψη. Άλλη μια αλήθεια που λέει ο Κώστας Κούσης. Μπράβο. Αλήθεια είναι αυτό. Τα λέμε μετά τις διαφημίσεις. Ναι. Εδώ είμαστε κανονικότατα. Συνεχίζουμε. Απλά για να το κλείσω με το φίλο μου το Ιβιτσόσκυλο. Το ότι πληρώνει το 1,24. Δεν σου δίνει το δικαίωμα να βρίζεις ή να χαρακτηρίζεις. Το ότι εγώ είμαι εδώ, προφανώς κάποιος με έχει επιλέξει για να είμαι εδώ και να πληρώνομαι. Και ειδικά όταν λες ότι υπάρχουν εποχές που άλλοι κατεβάζουν ρολά, το ότι μιλάω στο ραδιόφωνο κάτι σημαίνει. Όσοι έχουμε μείνει να μιλάμε στο ραδιόφωνο. Χωρίς μάλιστα να βρίζουμε ή να προκαλούμε ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Όσοι δημοσιογράφοι λοιπόν έχουμε μείνει να έχουμε μικρόφωνο, προφανώς κάτι κάνουμε καλά. Το κλείνω εδώ. Θεωρώ ότι ήταν μια ατυχής έκφραση, γιατί δεν το συνηθίζεις. Το κεφτές, αν και εξαιρετικός ο κεφτές. Αλλά ήθελες κάτι κάπως να μου την πεις και έβαλες και το χαρακτηρισμό. Δεν θα έχεις χαρακτηρισμούς λοιπόν, γιατί αλλιώς θα σταματήσουμε να συνδιαλεγόμαστε. Είναι απλά τα πράγματα. Όσα 1,24 και αν πληρώνεις. Που αυτό το σέβομαι απόλυτα και γι' αυτό μιλάμε. Αλλά μέσα στο 1,24, αν υπάρχει υβρεολόγιο ή παρόμοιοι χαρακτηρισμοί, φίλε μου, συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητάμε. Μην το στέλνεις το μήνυμα. Πάρα πολύ απλά. Στείλ το αλλού. Που θα δέχονται να τους λες έτσι όπως τους λες. Εγώ δεν το δέχομαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά. Μικροφωνίζετε, κάνετε πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε στον αέρα, κυρία. Συγγνώμη, φύγετε λίγο. Μας βοηθάει φίλο ο άνθρωπος. Μας βοηθάει. Το κράζει κιόλας. Ναι. Αυτός στέει. Πώς? Αυτός στέει, λέει ο κανένας. Και από τη στιγμή που τον παίρνεις πίσω, πάλι φίλοι μας, τη Βιτσόσκυλο. Θα έχουμε καλεσμένο. Αν το στείλει η φίλη μου η Μαριλίζνα, για να πούμε και λίγο σε άλλα μονοπάτια. Τα είπαμε, τα πανώ, τις θύρες, αυτά τα είπαμε, τελειώσαμε, ωραία. Κάναμε τον πρόλογο της εκπομπής, άρα πρέπει να πάμε και σε μια πιο δημοσιογραφική προσέγγιση πλέον, να ακούσουμε και κάποιους καλεσμένους, ανθρώπους που έχουν κλωτσίσει το τόπι και νιώθουν γενικότερα από τις καταστάσεις που βιώνουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε να καλησπερίσουμε έναν άνθρωπο που έχει τιμήσει τη φανέλα του Άρη και είχε ένα από τα ζητούμενα που για μένα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο σημερινό ποδόσφαιρο, γιατί όταν το ποδόσφαιρο έχει την τεχνολογία να το υποστηρίζει, τα πολλά χρήματα, την κατάσταση που μπορεί να βιώσει ο κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής μέσα από διάφορες παροχές της ομάδας, αν αυτός ο παίκτης έχει και πάθος, όπως είχε ο Μπάμπης Μουστακίδης, νομίζω καριέρα θα κάνει. Μπάμπη, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, μια χαρά. Λέω ότι το πάθος είναι ένα στοιχείο και δεν το λέω τυχαία σε σένα. Ήσουν αμυντικός, δυναμικός, με πολύ πάθος στο παιχνίδι. Δεν το λέω τυχαία γιατί δεν σου κρύβω ότι ένα από τα θέματα που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι και του Βέλεθ, που είναι στην επικαιρότητα. Αλλά νομίζω ότι με όλες αυτές τις παροχές που έχει πλέον ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αν έχει το πάθος στο παιχνίδι του, είναι ένα κλικ πάνω στα δικά μου τα μάτια.
Εντάξει, το πάθος στους αμυντικογενείς παίκτες είναι το σήμα κατά δεθέν, δεν το συζητάω. Από εκεί και πέρα, όταν το βλέπεις παίκτες, να το πω έτσι, δημιουργικούς, ποιοτικούς, που είναι πολύ καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια, όπως είναι ο Φετβατζίδης, όπως είναι ο Ματίγια, ο Γκάμα, τότε σίγουρα η ομάδα αυτή έχει το κάτι παραπάνω και μπορείς να προσδοκάς πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είσαι, να το πω, όχι ικανοποιημένος. Περίμενες περισσότερα, περίμενες λιγότερα από το φετινό Άρη, ή είναι αυτό που περίμενες πάνω κάτω? Κοίτα, με τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, με τον μπαν δηλαδή των μεταγραφών, με την ανακατοσούρα στο ξεκίνημα της χρονιάς, με τα, να το πω έτσι, με αυτό που λέμε συνέχεια το λάθος σχεδιασμό και διάφορα άλλα προβλήματα που προέκυψαν με τον ερχομό του προπονητή, με τον προσαρμοστεί να. Πιστεύω ότι ο Άρης έχει πετύχει πολλά περισσότερα από αυτά που περιμέναμε, και δεν είναι μόνο το βαθμολογικό κομμάτι, γιατί εκεί έχει στερηθεί πολλά περισσότερα από αυτά που άξιζε, για τους λόγους που έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς. Εντάξει, τα έχουμε πει, είναι η μόνη ομάδα στα χρόνια της δημιουργίας της που δεν έχει ωφεληθεί ποτέ από το κομμάτι διαιτησία, αντίθετα έχει ζημιωθεί πάρα πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπα, εγώ αυτό που περίμενα να δω και αυτό που βλέπω είναι μια ομάδα που ζητάει με πολύ σωστή προσέγγιση το παιχνίδι, δεν είναι βαρετή, δεν είναι, να το πω έτσι, κουραστική στο να πάει να κλέψει αποτελέσματα, και σίγουρα θα μπορούσε να πετύχει, υποθετικά πάντα, ελπίζοντας ότι αν γινόντουσαν κάποιες προσθήκες, θα μπορούσε να πετύχει κάποια πράγματα περισσότερο, όχι τόσο βαθμολογικά, αλλά στο να είναι η εικόνα για κάποιους παίκτες πιο, να είναι πιο αρεστή, να μπορούν να δώσουν πολλά περισσότερα, γιατί σίγουρα τα συνεχόμενα παιχνίδια με τους ίδιους και ίδιους, όχι ότι κουράζονται οι παίκτες, αυτό το κομμάτι θέλω να σταθώ, οι παίκτες δεν κουράζονται, αλλά σίγουρα χάνουν κομμάτι από τη φρεσκάδα τους, από την ενέργειά τους, όταν οι εντάσεις του παιχνιδιού είναι υψηλές. Οφείλω να σου πιστώσω, παρακολουθώντας γενικότερα τις τοποθετήσεις του από το καλοκαίρι, ότι ήσουν από τους ανθρώπους που είχαν διακρίνει και είχαν σημειώσει 5 πράγματα σχέση με το σχεδιασμό πιο μπροστά από άλλους. Και αυτό οφείλω να στο πιστώσω και δημόσια, γιατί προφανώς και εντάξει, ο καθένας. Εντάξει, το έχω ξαναπεί ότι εγώ δεν θέλω να δικαιώνομαι για κάποια κακό κείμενα που μπορούν να συμβούν, γιατί δεν θες ποτέ να δικαιώνεσαι για κάτι κακό, εννοείται. Αλλά όταν κάτι φαίνεται ή τέλος πάντων σου δίνει μια αρνητική προδιάθεση για κάποια πράγματα έτσι πως τα βλέπεις να λειτουργούν, από εκεί και πέρα δεν είμαι ικανοποιημένος που δικαιώνομαι, αλλά δεν μπορείς να μην τα πεις κιόλας, γιατί σε ενοχλούν που τα βλέπεις. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η ομάδα έχει μπει σε ένα πολύ καλύτερο μονοπάτι σε αυτό το κομμάτι με την παρουσία του Άγγελου Χαριστέα. Υπάρχει, πιστεύω, ότι καλύτερη επικοινωνία και με τη διοίκηση και με τον προπονητή, πιο πολύ εμπιστοσύνη, και ελπιστούμε ότι αυτό το κομμάτι θα μείνει σταθερό, έτσι ώστε να δούμε κάτι πιο παραγωγικό και κάτι πιο ουσιώδες στη συνέχεια και στην καινούργια χρονιά. Όχι, εγώ το λέω για το εξής λόγο, ότι στον Άρη το βλέπεις και εσύ, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, όποιος και να είναι, είτε είναι ο Μουστακίδης, είτε είναι ο Τσαλτίδης, έχουν το ξεφωνητό, έχουν αυτή τη διάθεση. Εσύ έκανες την κριτική σου σε συγκεκριμένα σημεία. Όπως λες τώρα, ας πούμε, φαίνεται και με τις τοποθετήσεις ότι έχεις εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Άγγελου Χαριστέα, αλλά νομίζω ότι γενικότερα και η λειτουργία της ομάδας το δείχνει αυτό. Δηλαδή ότι ο Άγγελος είναι ένας άνθρωπος που κινείται σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο από ό,τι κινούνταν μέχρι τώρα ο Σύλλογος και με τον προηγούμενο, αν θέλεις, αθλητικό διευθυντή. Ναι, το είπα από την αρχή αυτό με την, να το πω έτσι, με το ξεκίνημά του στην θέση αυτή, ότι αν ο Άρης προδοθεί και από αυτή την παρουσία, τότε δεν έχει να λυπήσει σε τίποτε. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πόστο. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα τα πράγματα πάνε καλά, τουλάχιστον δείχνουν. Σίγουρα δεν θα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, δεν θα τρυπηθούμε σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το κομμάτι. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πάντα τα παράσιτα που θα θέλουν να δημιουργήσουν αυτή την κατάσταση, έτσι ώστε να δημιουργηθούν προβλήματα. Το Γερμανό πώς τον βλέπεις? Και εγώ νομίζω και όλοι οι Αριανοί ήταν λίγο επιφυλακτικοί στην αρχή. Που είναι ήρεμος, δεν αγχώνει την ομάδα. Ναι. Σίγουρα με το πέρασμα του χρόνου φαίνεται η δουλειά, αυτό που θέλει να περάσει. Είναι αυτό που είπε και ο Άγγελος και το είδαμε όλοι, η ομάδα άλλαξε τρόπο παιχνιδιού, και αυτό δεν είναι εύκολο. Άλλαξε σύστημα, βέβαια. Μέσα στην χρονιά να γίνει ένας τρόπος παιχνιδιού που αρέσει σε όλους, που
με μια ομάδα με πολύ λίγες λύσεις, αλλά που πιέζει συνέχεια ψηλά, που ζητάει το αποτέλεσμα που θέλει να δημιουργήσει, που δεν πάει σε ένα παιχνίδι για να το κλέψει, αλλά πάντα θέλει να το κερδίσει. Πιστεύω, σύντο ότι πιστεύω ότι είναι αυτός που θα εξελίξει και κάποιους παίκτες από τα κάτω στρώματα, τις μικρότερες ομάδες, mm-hmm. γιατί αυτή είναι όλη η ουσία. Και εκεί πιστεύω θα βασιστεί το καινούργιο του project, ότι θέλει να δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση για να υπάρχει και κίνητρο σε αυτές τις ομάδες που είναι το φυτόριο, να το πω έτσι, και που θα πρέπει να γίνεται πάντα, να υπάρχει δηλαδή το βλέμμα σου, όχι μόνο σαν βλέμμα προς τα εκεί, αλλά η επί της ουσίας να βγαίνουν και παίκτες, γιατί ο Άρης δεν είναι μια ομάδα που έχει τον μεγάλο επενδυτή ο οποίος θα σκορπάει θα mm-hmm. θα πρέπει να στηριχθεί και σε δικά του παιδιά, έτσι ώστε να μπορεί να ευελπιστεί σε ωφέλη από αυτή την ιστορία. Πιστεύεις όντως ότι ο Ένινγκ έχει πάρει από τους ποδοσφαιριστές αυτά που πραγματικά μπορούν να δώσει στην ομάδα? Δηλαδή ένα παράδειγμα που λέμε όλοι είναι, δείτε το Φετφατζίδη την περσινή μισή χρονιά, αλλά και στο ξεκίνημα φέτος, και δείτε το Φετφατζίδη τη μέρα που ήρθε ο Ένινγκ. Είναι λίγο νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα δεν έχει πάρει οι παίκτες, αλλά σίγουρα έχει βρει έχει δώσει μάλλον στους παίκτες την εμπιστοσύνη που χρειάζονται να έχουν απέναντι στον προπονητή, ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τι θα κάνει, mm-hmm. πώς θα ζητάει, και πρέπει ο παίκτης να το αφομοιώσει. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι όλα έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα. Όπως είπα, είναι ένας ήρωμος από ό,τι μας δείχνει άνθρωπος στον πάγκο. Σίγουρα θα έχουν πολύ καλή επικοινωνία στα αποδυτήρια και στις προπονήσεις, και σίγουρα θα υπάρχει μια εμπιστοσύνη αμοιβαία. Από εκεί ξεκινάνε όλα, ότι όταν ο παίκτης πιστεύει τον προπονητή, και ο προπονητής η δουλειά του είναι να κάνει τους παίκτες να πιστέψουν σε αυτόν για να μπορέσει να αποδώσει η δουλειά του. Εκεί είναι το κουμπί, πιστεύω, και γι' αυτό βλέπουμε ακόμα και σε άσχημες εμφανίσεις, ακόμα και σε κακές μέρες, να μην υπάρχει αυτή η νευρικότητα και να το πω έτσι, το γύρισμα της πλάτης από παίκτες και προς τον προπονητή, και η γκρίνια και η μιζέρια αυτή που υπήρχε σε άλλες καταστάσεις. Σε έχω προλάβει να παίζεις με το 2 στην πλάτη. Πάντα με το 2 τότε δεν είχαμε. Είναι και το σαγόνι, δεν ξεχνιέται, μπάμπι μου. Λοιπόν, δηλαδή έλεγα αυτός. Όταν ήμουν μικρός, έλεγα πω αυτός μπαμπά με το σαγόνι και τα λοιπά. Άστον, αυτό μην το φοβάσαι, λέει, ανεβοκατεβαίνει. Ο δυναμικός τρόπος παιχνιδιού του ήταν που έμεινε ξέχαστος. Θέλω να μου πεις για το Σούτγκρεν. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει αυτό το παιδί, με όλες αυτές τις δυνατότητες που τον βλέπουμε να έχει, πώς γίνεται αμυντικά να στέκεται λίγο πιο πίσω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ίσως να επηρέασε ότι μπήκε ξεκίνησε, να το πω έτσι, σε μια λάθος νοοτροπία με την ομάδα, σε ένα κλίμα που έδειχνε ότι είναι καλό αλλά δεν ήταν καλό. Ίσως να μην ήταν ξεκάθαρος, να μην ήταν ξεκάθαρο αυτό που ζητάνε από τον παίκτη, mm-hmm. ο ρόλος, να το πω έτσι, μέσα στο παιχνίδι, και ο παίκτης κάπου να παρουσίαζε μια άλλη διάθεση για να κάνει κάποια πράγματα, και τα συνεχόμενα παιχνίδια σίγουρα του δώσανε, τον επιβαρύνανε σε μια κατάσταση των απαιτήσεων που είχες από αυτόν και των προσδοκιών, και μέρα με τη μέρα, αντί να ανεβαίνει, άρχισε να φθήνει αυτό στα μάτια του κόσμου. Για μένα προσωπικά ήταν λάθος και είναι λάθος. Πιστεύω ότι ο παίκτης θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πάλι στην ομάδα, γιατί δεν του λείπει τίποτε, ούτε το πάθος του λείπει, ούτε ταχύτητα, ούτε δύναμη. Απλά είναι ένας παίκτης που πρέπει να τον συγκεκριμενοποιήσουν το ρόλο που θα έχει στο παιχνίδι του, και να μην τρέχει σαν παλαβός πάνω κάτω μόνο και μόνο επειδή πρέπει ο μπακ να βγει να κάνει μια σέντρα και να γυρίσει. Και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει με τον τωρινό προποντή, και αν δεν έγινε είναι γιατί κάποιοι άλλοι παίκτες που πήραν τη θέση του έχουν μια καλή συνοχή και μια καλή, έτσι να το πω, ένα καλό δέσιμο με τους υπόλοιπους. Και σε αυτό το κομμάτι ο Γερμανός φαίνεται ότι δεν θέλει να το αλλάξει αυτό, και αυτός είναι ο λόγος που παίζει συνέχεια με κάποιους παίκτες, ότι τους δίνουν αυτό που θέλει να δει, αυτό που θέλει να αφομοιώσει. Από τη στιγμή που το βγάζουν αυτοί οι παίκτες, θέλει να συνεχίσει με αυτούς, γιατί ίσως οι άλλοι θα έχουν ένα, να το πω έτσι, ένα μεγαλύτερο προβληματισμό στο να μπουν γρήγορα σε αυτό το κομμάτι. Αυτά όλα γίνονται στην προετοιμασία φυσικά και σε παιχνίδια που δεν είναι μεσούς της περίοδου που ζητάς αποτελέσματα και βαθμούς. Από εκεί και πέρα εγώ δεν πάω να πιστεύω, και όπως πίστευα και να πιστεύω, ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει αρκετά. Θα είναι για μένα λάθος να λυθεί το συμβόλαιό του και να ψάχνεις πάλι για ακραίο μπακ, γιατί θα μπορείς να τον εκμεταλλευτείς βάζοντάς σε μια διαφορετική οπτική για το τι θέλεις από αυτόν. Ναι, η προετοιμασία είναι πάντα πολύ σημαντικό, και είναι και το σημαντικό νομίζω της επιτυχίας με τον Ένινγκ, ότι
χωρίς να έχει την προετοιμασία, άλλαξε όπως είπε στο σύστημα, χωρίς μεταγραφές τον Ιανουάριο, γιατί πέρσι ο Άρης έσωσε τη χρονιά όταν ήρθαν ο Φετφατζίδης, ο Λάρσον, ο Ρόους και ο Κόρχουτ. Τέσσερις βασικοί ποδοσφαιριστές ήταν τον Γενάρη και μάλιστα με την ομάδα να είναι εκτός κυπέλου. Να παίζει ένα μάτς. Όχι όπως τώρα που παίζανε Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή. Κοίταξε, εγώ είμαι της άποψης ότι, όπως το είπα και πριν, ότι ο παίκτης θέλει να παίζει συνέχεια παιχνίδια. Θέλει να είναι πάντα σε αγωνιστικό ρυθμό και τα παιχνίδια δεν τον πειράζουν που είναι ανά δύο και τρεις μέρες. Σίγουρα, όταν να μην γίνεται αυτό που γίνεται, φυσικά αυτό που έγινε τις περασμένες εβδομάδες, να παίζουμε Πέμπτη και μετά να παίζουμε Σάββατο μεσημέρι. Δεν το συζητάω. Θα πρέπει να υπάρχει μια λογική στη διαφορά, τουλάχιστον μετά από 48. Να το πω έτσι, δύο, το πολύ τρεις μέρες ο παίκτης μπορεί να ξαναδώσει ένα παιχνίδι ακόμα και υψηλών απαιτήσεων. Mm-hmm. Απλά οι περισσότερες λύσεις από τον πάγκο θα σε δώσουν την ευχαίρεια να διαφοροποιήσει κάποια πράγματα την ώρα του αγώνα. Αυτό ο Άρης δεν το έχει τώρα, ίσως να το έχει φαινομενικά, υποθετικά, να υπάρχουν παίκτες στον πάγκο που σίγουρα ο προπονητής δεν θέλει ή βλέπει ότι ίσως να χαλάσει αυτό που πιστεύει ότι θέλει να πάρει η ομάδα μέσα από τον αγώνα και δεν το ρισκάρει. Αυτό δεν είναι κακό, γιατί πάντα το κριτικάρουμε ότι η αλλαγή γίνεται στο 88, γιατί γίνεται στο 89, γιατί δεν γίνεται στο 65. Αυτό δεν μπορείς να το περάσεις σε κανένα προπονητή το πότε θα γίνεται η αλλαγή, γιατί ο καθένας έχει τη δική του φιλοσοφία, το δικό του κόλλημα, να το πω έτσι, πάνω στη δουλειά του, και κάνει αυτό που πιστεύω ότι είναι καλύτερο και για τη δουλειά του και για την ομάδα. Πιστεύω δεν το κάνει εγωιστικά, ούτε για να πάει κόντρα σε κανέναν, αλλά ούτε για να μειώσει τους παίκτες που έχει στον πάγκο. Πιστεύει σε κάποιους περισσότερους, και κάποιος άλλος πιστεύει λιγότερο για τα συγκεκριμένα πράγματα που ζητάει τώρα, έτσι, γιατί είναι μια ομάδα που δεν τη δούλεψε από την αρχή αυτός, και μέσα από αυτή τη δουλειά που κάνει στην καθημερινότητα βλέπει ότι εγώ θέλω να προχωρήσω με αυτούς, γιατί με αυτούς πιστεύω ότι σίγουρα πρέπει κάποιοι παίχτες να πάρουν ανάσεις όταν κάποια παιχνίδια είναι, να το πω έτσι, όχι και εμείς μεγάλη σημασία, να το πω, υπήρχε το παιχνίδι με την Τρίπολη, υπάρχει τώρα το παιχνίδι με τη Λαμία, να αποφύγουμε τραυματισμούς, γιατί εκεί ναι έρχεται η κόπωση, η μυϊκή, όχι η κόπωση η σωματική, που μπορεί κάποιοι παίχτες από την υπερπροσπάθεια να έχουν κάποιες επιβαρύσεις παραπάνω. Αυτό είναι όμως δικό του κομμάτι και δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, ούτε αν θα συμβεί είναι λάθος δικό του. Mm-hmm. Γιατί είναι ο τρόπος που δουλεύει και πρέπει να δεχτούμε τον τρόπο που δουλεύει. Και αυτός ξέρει και όλες τις παραμέτρους, έτσι. Ξέρει όλες τις παραμέτρους, τα εργομετρικά, τα θεματολογικά. Δεν μπορούμε εμείς δηλαδή πάντα, επειδή είμαστε καθισμένοι σε μια καρέκλα, δεν μας αρέσει κάτι να το λέμε και να το λέμε και με άκουψο τρόπο και να χρησιμοποιούμε και χαρακτηρισμούς που δεν πρέπει, και την άλλη μέρα να θέλουμε αυτός ο προπονητής να είναι αυτός που θα μας πάρει, να μας βάλει μια ομάδα που θα πάρει το τελικό ή το κύπελο ή να μας βγάλει στα play-off, δεν ξέρω εγώ τι. Μπορεί μια μέρα δηλαδή να αφορίζεις και την άλλη να θριαμβολογείς για τον ίδιο άνθρωπο και με τις ίδιες τοποθετήσεις που έχεις. Στην Ελλάδα μπορείς. Στην Ελλάδα μπορείς. Ναι, στην Ελλάδα μπορείς, αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο, πώς το λέω, να βλέπουμε και λίγο τα πράγματα λίγο με την αξία που πρέπει να τα βλέπουμε. Mm-hmm. Μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα. Για το Βέλεθ τι έχεις να μας πεις, ποια είναι η άποψή σου, η δική μου αυτή πριν... Αυτή η ιστορία εμένα σίγουρα δεν μου αρέσει που γίνεται σε αυτή την... Στο χρονικό σημείο. Γίνεται, ναι. Μου θυμίζει μια παλιά ιστορία που την πληρώσουμε ακριβά, πριν από τελικό με τον Αβραάμ και τον Μάγεβιτς. Θέλω να πιστεύω δεν θα συμβεί το ίδιο πράγμα. Θέλω να πιστεύω ότι κακώς γίνεται αυτό που γίνεται. Αυτοί που το κάνουν έχουν το σκοπό τους και θέλουν σίγουρα να φέρουν ανταραχή στην ομάδα. Η δημοσιοποίηση δεν είναι τυχαία, η περίοδος. Είναι σίγουρα αυτό. Τίποτε δεν είναι τυχαίο όταν γίνεται εις βάρος του Άρη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πάντα ο Άρης όταν πάει να μπει, να το πω έτσι, στα μούτρα κάποιον, να μπει εκεί που δεν αρέσει, πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα του δημιουργήσουν τα προβλήματα. Και επειδή είμαστε, να το πω έτσι, οι πρώτοι σε αυτό το κομμάτι να τσιμπάμε και να αντί να το πάρουμε ελαφριά, να το πω έτσι, και να το προσπεράσουμε, ναι με να μας προβληματίσει, αλλά να μπορέσουμε να το εσωτερικά να το λύσουμε και να μην το δώσουμε την σημασία που θέλουν να το δώσουν οι άλλοι για να δημιουργήσει προβλήματα, εμείς το κάνουμε μείζον θέμα και μονίμως στα site και στις σελίδες είναι τώρα αυτό το θέμα και αναγκάζει το παίκτη να κάνει δηλώσεις, ναι. Και από κάτω άλλος να γελάει, άλλος να αφορίζει, άλλος να θάβει, και αυτό το παίκτη εμείς τώρα την Κυριακή θα είναι αρχηγός της ομάδας, θα μπει μέσα στο παιχνίδι για να
Γιατί πιστεύετε ότι οι παίκτες δεν τα διαβάζουν αυτά, δεν μεταφέρονται, δεν τους χαλάσει η ψυχολογία. Μα γι' αυτό τοποθετήθηκε κιόλας. Δεν τους χαλάσει η συγκέντρωση, ναι, αλλά το βλέπει ότι και οι ίδιοι φύλαθοι που τον αποθεώνουν τον αφορίζουν. Από εκεί και πέρα τι είναι ο παίκτης, κανένα μηχάνημα, όσο και να θέλει να προσφέρει, δεν θα προσφέρει. Κάποια στιγμή θα γίνει και η στραβή, γιατί μπάλα είναι, όλοι κάνουν λάθη και θα του φορτώσουμε πράγματα που δεν αξίζει να του φορτώσουμε. Μα γι' αυτό πρέπει ως 30 Ιουνίου. Αλλά σίγουρα είναι έντεχνα. Να το πω έτσι, είναι στην περίπτωση ακριβώς που πρέπει για να μας κάνει άνω κάτω. Και επειδή κατά καιρούς όλα αυτά μας έχουν κάνει άνω κάτω και μας έχουν... τσιμπήσουμε τότε. Εντάξει, είμαστε, σε αυτό είμαστε πρωτοπόροι, δεν το συζητάω. Στο τσίπημα και μετά στην καταστροφολογία είμαστε πρωτοπόροι. Ό,τι χτίζουμε το γκρεμίζουμε από μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ενώ χτίσαμε αίμα για να το κάνουμε τόσο δυνατό. Και είναι δυνατό. Φαίνεται ότι ενοχλεί. Ο Άρης αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να ήταν και τρίτος βαθμολογία με όλα όσα έχει εισπράξει από διαιτησίες, από ΒΑΡ και δεξιά-αριστερά. Ή έχει την παραδοχή όλων και προπονητών και παραγόντων και ουδέτερων φιλάθλων ότι παίζει πολύ καλή μπάλα, ότι αξίζει πολλά περισσότερα. Αλλά δεν παίρνει πάντα αυτό που αξίζει. Εμείς τώρα εμείς οι ίδιοι γίνουμε αυτόχειρες και δίνουμε αυτό που θέλουν. Πρέπει να φανούμε δυνατοί, να φανούμε. Να ενωμένοι, να το βάλουμε στην άκρη για αυτό το διάστημα, γιατί έχουμε πολλά πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία και να δώσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στον παίκτη, γιατί ο παίκτης αυτός θα παίξει μέχρι τέλος χρονιάς. Δεν θα φύγει την άλλη εβδομάδα. Έτσι. Και αν είναι να φύγει το καλοκαίρι, αυτό είναι μια συμφωνία που θα γίνει με την ομάδα και τον παίκτη και την άλλη ομάδα. Αλλά μέχρι εκεί τη στιγμή δεν πρέπει να τον καταστρέψουμε, γιατί είναι κομμάτι της ομάδος. Έτσι. Και ένα σημαντικό κομμάτι. Έτσι. Να σε ευχαριστούμε πολύ, να σου μεταφέρω και χαιρετίσματα. Μου λένε από την πατρίδα σου, από την Κιτρινόμαυρη Κατερίνη, μου λένε εδώ 2-3 φίλοι που στείλαν μηνύματα. Ναι, έχουμε αγάπες παντού. Και να σε δούμε πλέον, σιγά, στον τελικό πρέπει να πάει η ομάδα. Ήρθε η ώρα για ένα κύπελο, δεν πιστεύεις και εσύ? Ναι, ναι, εννοείται. Πιστεύω ότι είναι, αλλά όπως είπα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να το καταφέρουμε. Έτσι. Εννοείται. Να είσαι και καλά. Ξεχαδαρίζω ότι θέλω να τελικό στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό μας χρωστά ιστορία και αυτό πρέπει να πάρουμε. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, για χαρά. Έκανε και την πρόληψη στο τέλος. Το θέλω μάλλον. Αθήνα με Ολυμπιακό. Αυτό μας χρωστάει η ιστορία. Εντάξει. Να του πάρουμε γιατί. Γιατί από το πρωτάθλημα. Γιατί δεν σου χρωστάει. Από το πρωτάθλημα, ρε φίλε, τον Παράζ. Από τον Παράζ. Είναι γιατί. Κάτι άλλο νομίζεις εσύ. Για να ξανασηκώσετε το πανό! Ναι, ναι. Για να ξαναγυρίσουμε στο. Λοιπόν, ωραίο σου πάμε διάλειμμα. Θα πάμε στο διάλειμμα, ναι. Ο Ολυμπιακός ζήτησε στην εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη, ναι, να μας επιστραφούν οι βαθμοί που χάσαμε στην Ξάνθη. Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι. Και άλλους δύο. Και τρεις από μένα. Και τρεις από μένα. Δεν συμφέρει τον Άρη αυτό. Πώς το κατάλαβες. Και τρεις από μένα. Δύο για τον Ολυμπιακό, δύο για τον Πρόεδρο, δύο για τον Καρποπά, δύο για τον Κυρσάβα, 8 βαθμούς μπόνους. Στον Ολυμπιακό τη καρδιά μα. Ο ΚΑΠ δεν το προβλέπει αυτό. Να το προβλέψει. Θα είναι ο τρόπο για να μείνω εκτό πλοίο. Να κάνει παρέμβαση ο Αυγενάκης. Είναι ο τρόπο να μείνω εκτό πλοίο. Παρέμβαση ο Αυγενάκης να κάνει. Είναι ο τρόπο να μείνω εκτό πλοίο. Αυγενάκαρο. Αν τα επιστρέψει στην Ξάνθη. Άμα πέσει η Ξάνθη, φίλε, και επιστραφούν οι βαθμοί. Ναι. Και δεν κερδίσει τη Λαμία, μένει εκτό πλοίο. Γιατί θα πάρει ο Αστέρα Τρίπολη και όφη του βαθμού. Το θε. Το σκέφτεσαι τώρα. Σκέφτομαι, διαβάζω κάτι του κυρίου Καραπαπά. Μια και πώς θα πάρουν εκδείξει τα όνειρά μας τελικά. Ως απάντηση για την συμπεριφορά στο Καραϊσκάκι. Υπάρχουν βίντεο που τον δείχνει να έχει διάλογο αυτό. Και με φίλους της Arsenal. Έβγαλε μια φωτογραφία. Έβγαλε το κινητό του και φωτογράφησε. Και έβγαλε μια φωτογραφία. Εντάξει. Εγώ βγάζω συνέχεια σε όλα τα μάτια. Τοποθέτηση γεμάτη. Και εσεί τα ψάχνετε όλα, ρε φίλε. Τι είπε. Δεν μπορεί να το διαβάσουμε να. Τοποθέτηση, δεν ξέρω ποιοι την τοποθέτηση. Και όχι, είδε πανό. Μανίσια... Arsenal Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό. Κάτι τέτοιο διάβασα. Εδώ λέει ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, γνωστός για το ήθος του, ότι πήγαμε εκεί γιατί φώναζε ο κόσμος στις διπλανές θύρες και τους είπαμε ότι αν προκαλούν θα τους πετάξουμε έξω από το κήπεδο. Μέχρι τελείωσε το μάτς. Δεν πετάξει. Α, μάλιστα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ναι, γνωστή για το, ναι, ίσως, σωστό και αυτό. Άλλωστε. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα είναι το Cornelius Palace Hotel, μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, 4 αστέρων, στην Παλαιάθνικη Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης, μετά το φανάρι της Αγχιάλου, υψηλό επίπεδο σέρβις, άψογη εξυπηρέτηση, άνετη και μοντέρνα διακοσμημένη χώρη, με γυμναστήριο, με εστιατόριο, με καφέ μπαρ, με άνετους χώρους πάρκινγκ. Cornelius Palace, πρέπει να πας, κάντε τις κρατήσεις σας, 2310 723 700. Πάντως βλέπω εδώ στο SDNA από τον πρωινό τύπο και τα λοιπά,
έχουν επιλέξει οι συνάδελφοι και έχουν βάλει ένα κείμενο από την ώρα για σπορ που ξεφωνίζει τον Ένινγκ. Οχ. Γιατί ο Ένινγκ είπε ότι θα τη θυμάμαι για πολλά χρόνια αυτή τη διαιτησία που είχαμε την ΑΕΚ. Τον παίρνει λοιπόν ο. Κάτσε να δω ποιος είναι ο καλός φίλος. Ο Τάσος Τσάταλης. Γνωστός. Που γράφει στην ώρα για σπορ, γράφει ότι είναι μυρωδιάς ο Ένινγκ. Κοίταξε. Και από όλα τα τέτοια πήραμε λοιπόν και βάλαμε τίτλο. Πήραμε λοιπόν και βάλαμε τίτλο μυρωδιάς ο προπονητής του Άρη. Φαντάζομαι ότι αν ο Τσάταλας στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ πει το ίδιο, αυτό θα πει τίτλος. Η συγκεκριμένη ενότητα του Sport DNA. Ναι. Εντάξει, γιατί κανένα φορά και εγώ έχω εκραγεί με κάτι δημοσιεύματα και λέω αυτό βρήκαν αίρεση. Ναι. Είναι μόνο ό,τι πιο εντρικαδόρικο. Όχι, για τον Άρη. Για τον ΠΑΟΚ δεν βρήκαν. Τίτλο έτσι μυρωδιάς ο Φερέιρα. Δεν έχω δει ποτέ. Έχω διαβάσει άλλα για τον ΠΑΟΚ. Για να τσιμπήσει, ρε Χρυσάφη. Είναι, σου λέω μια ενότητα. Ωραία. Και σου λέω κάτι. Όταν να μέσα υποδέχεσαι... υπάρχουν και τρία κείμενα SDNA, τι εννοεί. Ήμουνα και εγώ και ρωτούσα τον Παπαθεοδόρη, τι εννοεί με όταν είναι μέσα το SDNA. Αφού είναι ο πρωινός τύπος. Προχθές είχε τρία θέματα για τον Άρη ως SDNA. Είναι στον πρωινό τύπο. Δεν ξέρω, Χρυσάφη. Πάντως το μυρωδιά στον προπονητή του Άρη, να πω τον κύριο Τσάταλη από την ώρα για σπορ, δεν δικαιούται να μιλάει για μυρωδιάδες. Ο κύριος αυτός, ο οποίος. Είχε στην, τον προπονητή που είχε στο ξεκίνημα και τον πληρώνεις και ένα εκατομμύριο. Τον Πορτογάλο, εκείνο που είχε φέρει. Καλά. Αλλά δεν σε είδα να γράφεις τσαταλή μου τότε. Καθηγητής ο Καρντόσο. Ο Καρντόσο, μπράβο. Ο μόνος που είπε την αλήθεια ότι μην θέλουμε πρωτάθλημα όταν πέρσι τερματίσαμε 23 βαθμούς από τον πρώτο. Ωραία. Τέλος. Γυμναστική με ψηλοτάκουνα. Ό,τι να είναι. Μια χαρά, φίλοι μας. Λοιπόν. Πάμε στο break. Καθυστερήσαμε λίγο, αλλά είχαμε τη συνέντευξή μας. Πάμε στο break και θα επιστρέψουμε. Παρεπτόντως, η ΑΕΚ θα παίξει στο κύπελο, στο πρώτο παιχνίδι, χωρίς τον Μπάρκα. Και για ένα μήνα χάνει τον Μπάρκα, γιατί μπήκε στο χειρουργείο σήμερα ο Μπάρκας. Περαστικά. Και η εκτίμηση, η αρχική, είναι ότι θα μείνει για ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο τερματοφύλακας της Ένωσης, αν το διάβασα σωστά λίγο πριν. Περαστικά. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Συνεχίζουμε. Για μπάσκετ, Κώστα, θα πούμε τίποτα. Έχουμε... μπάσκετ, έχουμε να πούμε αρκετά για μπάσκετ. Έχουμε να πούμε αρκετά για το άθλημα που μας έχει κάνει περήφανο στο Αριό. Και έχει φέρει τις περισσότερες επιτυχίες στη χώρα διασυλλογικά και εθνικά όλων των εποχών. Μαζί με το Πόλο. Έτσι. Μαζί με το Πόλο. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε, για παράδειγμα, τώρα πριν πάμε στα δικά μας, γιατί θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ναι. Γι' αυτό. Κέρδισε τη Βιλερμπάν, ένας Ολυμπιακός ο οποίος είχε πάρα πολλές απουσίες, όμως κατάφερε. Στεριό. Ναι, κατάφερε και πήρε τη νίκη. Ναι. Μπορεί χθες που όλοι βλέπαμε Κώστα. Ακόμα και ο Ολυμπιακός Άρσεναλ, ας πούμε, η Europa League. Το συνάδελφε στον μπάσκετ. Ναι, φυσικά. Ολυμπιακός Βιλερμπάν. Και φυσικά είναι ένα ακόμη μνημείο ψυχής, Χρύσανθε, της Ολυμπιακάρας μας. Ναι. Που κέρδισε χθες. Παλεύει να προκριθεί. Έχει φτάσει 11 νίκες και έχει 14 ήττες στην Ευρωλίγκα, που είναι δύσκολα τα πράγματα. Όμως εκεί ξεχώρισαν και τα νέα παιδιά που έβαλε ο Ολυμπιακός, γιατί κατέβηκε με εφήβους, έτσι, με τον νεαρό Αλέξανδρο Νικολαίδη, που σε λίγο θα έχουμε μια σχετική συνέντευξη. Αλέξανδρο Νικολαίδη. Ναι. Έχει σχέση με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Όχι. Έχει σχέση με τον Σωτήρη Νικολαίδη. Είναι ο γιος του. Ωραία. Είναι ο γιος του. Και βεβαίως. Καλά, ο γιος του Σωτήρη Νικολαίδη πήγε στον Ολυμπιακό. Ναι. Το παοξάκι αυτό πήγε στον Ολυμπιακό. Πήγε στον Ολυμπιακό. Είναι μπασκετάκι, δεν είναι παοξάκι. Σωστό. Μπασκετμπολάκι, είναι μπασκετμπολπεκτάκι. Λοιπόν, και πάρα πολύ καλός κιόλας και πολύ τσαμπουκάς, και θα τα ακούσουμε στη συνέχεια τι και πώς. Λοιπόν. Ναι. Και βλέποντας τον Ολυμπιακό, θυμήθηκα, Χρήσανθε και Στέργιο, ναι, και εκείνο το αλίστου μνήμης παιχνίδι με το πεταχτάρι του Πρίντεζη. Βλέποντας το πεταχτάρι. Το Πρίντεζη να κάνει τα μαγικά του. Και χθες τον Έμπειρο, τώρα που τραυματίστηκε και ο Σπανούλης. Ναι. Ήταν το 2012, τότε που το πεταχτάρι του Πρίντεζη, έτσι. 62-61 είχα πάει τότε στην Κωνσταντινούπολη. Ήσουν εκεί, ε? Ήμουν εκεί. Ωραία, φοβερό παιχνίδι. Εγώ το έπαιξα πάμε στοίχημα πάντως. Φοβερό παιχνίδι. Το έπαιξε πάμε στοίχημα πραγματικά, και από τότε θυμάμαι, βέβαια, όπως θυμήθηκα τώρα το πεταχτάρι του Πρίντεζη, ναι, ότι επί 20 χρόνια το πάμε στοίχημα, Χρύσανθε, μας δίνει τις τέτοιες ευκαιρίες. Και από τότε που πέρασαν τα χρόνια, όλα, ναι, αυτά, ναι, τα 20 χρόνια. Δεν σταμάτησε να εξελίσσεται. Είχε στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας ως παίκτης, mm-hmm, και της εμπειρίας μου. Πλέον μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα από χίλιους αγώνες πρωταθλημάτων από όλο τον κόσμο. Και φυσικά ζήσαμε μεγάλες στιγμές όπως αυτό το πεταχτάρι του Πρίντεζη, η νίκη του Ολυμπιακού και η κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2012.
και μέσα από την εξελικτική πορεία του πάμε στοίχημα, έτσι. Αυτά τα παιχνίδια είναι πραγματικά η χαρά του παίκτη. Πραγματικά. Ακριβώς. Γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να ελπίζει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή. Έτσι. Και να πληρωθεί. Και να πληρωθεί. Και τώρα έχει τη δυνατότητα και μέσα από το πάμε στοίχημα με το live. Ας πούμε τότε με το πεταχτάρι του Πρίντεζη. Τότε, αν θυμάσαι, ο Ολυμπιακός έχανε από την Τζεσεκά με μεγάλη και διαφορά. Μεγάλη διαφορά, βέβαια. Έχασαν βολές αυτοί. Έβαλε ο Σπανούλης κάτι 4-5 τρίποντα από το κέντρο. Και έβαλε και ο Πρίντεζη το πεταχτάρι και πήρε ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα. Μάλιστα. Ωραία. Πόσες έχει, πολλές έχει. Όχι. Μια χαρά έχει. Μια χαρά έχει. Μια χαρά έχει. Το πήγαινε στην Αλεξανδρούπολη όταν πρωτοβγήκε το στοίχημα. Ναι. Πω, ρε, από 20 χρόνια. Πω, 20 χρόνια πίσω, Κώστα. Είστε καλά, περνούσαμε 20 χρόνια. Μας. Το 2000 κουπόνι, κυκλοφόρησε μελέτη. Το πρώτο κουπόνι του πάμε στοίχημα από τον ΟΠΑΠ το 2000 και έχουμε 20 τώρα. Έχουμε 2020, Κώστα. Φω, μια χαρά. 20 χρόνια πάμε στοίχημα λοιπόν. 20 χρόνια εμπειρία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να τα εκατοστήσει. Ωραία, συνεχίζουμε, εδώ είμαστε. Τρόικα, Λίπερο, 107,4. Θα πούμε και τα μπασχετικά μας για Άρη, ΠΑΟ και Ηρακλή. Για τον Ηρακλή που θα πας να πάρεις Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα θα αργήσω λίγο ακόμη. Μια χρονιά βγήκες. Και πήγες και απέστειλες τη συμμετοχή. Έχω δουλίτσα. Έχω δουλίτσα. Οι προδότες στην απέστειλες. Ο Πανιώνιος ισχυρίστηκε για να δικαιολογήσει την πρόσθετη παρέμβαση ότι έχει ένα νόμο συμφέρον να αποβληθεί η Ξάνθη και να υποβιβαστεί κατά προέκταση. Ένα. Άρα να μην υπάρχει θέση για τον Πανιώνιο ή τον Πανετολικό να αποβληθούν, να υποβιβαστούν απευθείας. Η μόνη του ελπίδα είναι να ξέρει. Κοίταξε. Τελικά. Να πέσει. Όχι, όχι. Κοίταξε. Μέχρι στιγμή η διαφορά δεν κανονίζει στου τέσσερι με τον Πανετολικό. Ναι. Αν δεν ανοίξει κι άλλο, καλύπτεται στο play out. Ναι, όχι, εγώ λέω ότι μόνο ελπίδα και αγωνιστικά είναι, είναι πολύ καλύτερος ο Πανετολικός ως ομάδα. Δεν το συζητάμε. Αυτό λέω. Ο νέος Πανετολικός, ο ενισχυμένος Πανετολικός. Ένα συμφέρον και για τον Ολυμπιακό, όπως εκφράστηκε μέσω του δικηγόρου του Δημήτρη Καρπετόπουλου. Η Ξάνθη είναι σε τροχιά εισόδου στα play off. Η συμμετοχή της στα play off θα λιώνει τους όρους του ανταγωνισμού. Εμείς κάναμε την καταγγελία και έχουμε ένομο συμφέρον. Ζητούν ή του Ολυμπιακού να ισχύσει αναδρομικά η ανάκληση του πιστοποιητικού, να ακυρωθούν όλα τα αποτελέσματα της Ξάνθης και να επιστραφούν οι βαθμοί στις ομάδες και κατά προέκταση και στον Ολυμπιακό που έχει χάσει βαθμούς στον αγώνα του πρώτου γύρου. Αυτό δεν μπορεί και να δύο γίνει. Πόνους, ξαναλέω. Από αυτό μένα. Δεν μπορεί να γίνει γιατί βασικά πήδες, για να μην λέω υπέρ του Ολυμπιακού που μου λες εσύ. Άμα είναι ο νόμος, είναι ο νόμος. Ο ΚΑΠ λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναδρομική ισχύ και τους βαθμούς που έχει πάρει. Τους διατηρεί στον πίνακα της βαθμολογίας. Μπορεί να κάνει μια εξέλιξη ο Λευθέρης Αβγενάκης και να επιστραφούν μόνο στον Ολυμπιακό οι βαθμοί που έχασε. Αυτό είναι. Το ακούω. Αυτό το ακούω. Ναι, αυτό το ακούω. Ο Αλέξης Κούγιας παρεμβαίνουμε, λέει, και εμείς και τα λοιπά και τα λοιπά, και αυτή ένομο συμφέρον. Έχει κι αυτός, ναι. Η Ξάνθη παραπλάνησε τα μέλη της Επιτροπής και της χωρίς εμπιστοποιητικό. Αλήθεια. Να αποφασίζεται την αποβολή και τον υποβιβασμό της Ξάνθης. Συγγνώμη. Αν επιβάλλεται ποινή υποβιβασμού, η Ξάνθη έχει 29 βαθμούς και εφόσον εμείς κερδίσουμε, είναι βέβαιο ότι θα είμαστε η έκτη ομάδα στη βαθμολογία. Αν υποβιβαστεί, πρέπει όλες οι ομάδες από ένα εξ-πρωταθλήματος να τους επιστραφούν οι βαθμοί. Καλά, δεν συντάσσεται με Ολυμπιακό 100%. Λογικό είναι. Είναι πολύ καλά φιλαράκι με τον Βαγγέλη Μαρινάκη πλέον. Έτσι όμως. Κώστα, αν δεν κερδίσει ο το μεγαλείο του Ολυμπιακού θα ενισχυθεί όμως. Οπότε. Θρύλε, θα κάνουμε όλοι πέντε από την καρδιά μας. Σα περίμενε λίγο. Παίρνει δύο ο Αστέρας. Ναι, πρέπει να κερδίσει τη Λαμία. Αν χάσω στη Λαμία και του επιστραφούν οι βαθμοί, ναι, τότε κινδυνεύω να μείνω εκτός. Γιατί θα πάρει και δύο, όχι, και δύο όφη. Πόσο έχει τώρα, 31-33. Με πιάνει όφη. 36, ναι. Και θα πάρει και τρεις ο Αστέρας. 29-32. Αν κερδίσει ο Αστέρας και χάσω εγώ στη Λαμία και επιστραφούν οι βαθμοί, μένω εκτός. Κώστα. Τέλεια. Τι τέλεια. Τι τέλεια, ρε. Μπούφο. Αν τι αν, τι με το αν. Τέλεια αυτό όλο το σενάριο που έκανε. Καλά, δεν γίνεται όμως γιατί ο ΚΑΠ λέει να μην αν και ούν και. Είπα Ξάνθη έχει που καταθέσει και ένσταση παραγραφής. Τι παραγραφής. Έχει δίκιο. Τι παραγραφή. Έχει δίκιο, παραγραφή. Είπε η δικηγόρος της ΠΑΕ Ξάνθης, η Σωρίνα Παπαδοπούλου, ωραίο όνομα. Η Σωρίνα, ναι. Ότι έχει κάνουμε ένσταση παραγραφής, η παράβαση φέρεται να έγινε τον Αύγουστο του 19. Η ίδια επιτροπή το Μάρτιο του 19 έχει χορηγήσει άδεια για να συζητηθεί η μεταβίβαση στην InSports. Στις 28 Αυγούστου του 19 μας χορηγήθηκε πιστοποιητικό με βάση το μετοχολόγιο που αναφέρει μέτοχο τη VMR.
Η ΕΕΑ έχει εποπτική αρμοδιότητα. Από 28 Αυγούστου έχει αρχίσει να τρέχει ο χρόνος της παραγραφής. Όλο το σύμπαν ήξερε ότι έχει γίνει η αλλαγή των μετοχών και η Επιτροπή δεν έκανε τίποτα. Μας έδωσε άδεια. Ένας άλλος νομικός της ΠΑΕ Ξάνθης, ο κ. Χριστοδούλου, γίνεται μια επιχείρηση από το σκεπτικό της Επιτροπής της ΕΕΑ, δηλαδή κάνει λόγο για ύποπτες ενέργειες από την Ξάνθη. Στις 4-12 InSports υποβλήθηκε. Υπέβαλε την αίτηση. Στις 19 Δεκεμβρίου υπογράφηκε ένα προσύμφωνο. Στις 7 Απριλίου κλήθηκε να δώσει στοιχεία. 21 Απριλίου τα κατέθεσε και 26 Απριλίου έπεσαν οι υπογραφές. Στις 31 Δεκεμβρίου έγινε η εξόφληση. Ούτε μία παράβαση έγινε. Η μεταβίβαση έγινε νομίμως μετά την άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Συνέχισε ο κ. Χριστοδούλου. Μιλάμε για μεταβίβαση από Πανόπουλο και Σιγκελίδη σε μια εταιρεία που ανήκει στον Πανόπουλο και Σιγκελίδη με τα ίδια ποσοστά. Η μεταβίβαση έγινε για λόγους εξορθολογισμού του ομίλου. Η ΠΑΕ ήταν τροχοπέδι για τις κινήσεις της Βιαμάρ μετά το διαζύγιο με τη Σκόντα και αποφασίστηκε ο εξορθολογισμός της. Βέβαια, εξορθολογισμός. Εντάξει, για το αν μπαίνουμε στην ουσία ή όχι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Το όργανό σας κρίνει την ουσία. Εκπαραδρομής δεν άλλαξε ο μέτοχος στο φάκελο. Εκπαραδρομής. Τι είναι αυτό. Είπε στη συνέχεια ο κ. Χριστοδούλου. Δεν ξέρω γιατί μεταβιβάστηκαν οι μετοχές. Δεν μπορώ να σκεφτώ πως θα επικυρώσετε μια βαρύ παράβαση. Χωρίς να εξετάσετε το θέμα της πολυδιοκτησίας. Ο φάκελος που συντάχθηκε και απεστάλλει δεν άλλαξε κάτι στη συνείδηση των υπαλλήλων. Δεν άλλαξε ο απότερος μέτοχος. Προφανώς εκ παραδρομής δεν άλλαξε ο μέτοχος στο φάκελο. Δεύτερη το παλιό copy-paste. Χθες πέθανε ο ιδρυτής. Δεν είδε το copy-paste. Πω, Θεός χωρέστον. Εκ παραδρομής είπε παραδρομής και δεν ξέρω. Για να πει ο πρόεδρος του δικαστηρίου, το έχει υπογράψει όμως ο διευθύνων σύμβουλος της Ξάνθης. Εκ παραδρομής υπέγραψε. Μπερδεύτηκε. Έχει το λόγο τώρα ο δικηγόρος του Πανιωνίου. Συνεχίζεται η εκδίκαση. Καταρχήν είναι πολύ ωραία εκδρομή. Δεν θέλουμε να πέσει. Κατά δεύτερον, παίρνουμε πάντα βαθμούς οπότε χρειαζόμαστε. Σωστά. Μαθαίνω ότι θα αλλάξει η ημερομηνία με τον ΠΑΟΚ γιατί είναι η μέρα καρναβαλιού. Μην την αλλάξετε. Θέλουμε και καρναβάλι νωρίτερα και αγώνα. Πόση μέρα, και τι, πώς θα αλλάξει. Τελευταία αγωνιστική είναι, πώς θα αλλάξει. Έχει κάνει. Τι υπάρχει πρόταση από την αστυνομία ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε και καρναβάλι και γήπεδο και όλα τα σκητικά. Γιατί το καρναβάλι στην Ξάνθη. Το καρναβάλι της Ξάνθης εδώ και 25 χρόνια. Έχω πάει πολλές φορές, είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άκου λίγο. Το καρναβάλι είναι στην Ξάνθη. Πότε είναι. Και το παιχνίδι είναι στα Πηγάδια. Δηλαδή σου 6 η αστυνομία δεν μπορώ, σου λέει. Τι να κάνω, δεν μπορώ. Φίλε. Καταρχήν γιατί. Πρέπει να έχω ανθρώπους να ελέγχουν το καρναβάλι. Α λέω και στα Πηγάδια, λέει η αστυνομία. Στο κατάμεστο πάλι γήπεδο. Δεν υπάρχει το πρωτάθλημα τώρα, δεν χρειάζεται. Θα πάνε. Κάτι επίσημο δεν έχω μάθει να υπάρχει. Να απαγορευτεί η μετακίνηση. Όπως γίνεται, όπως έγινε με τον Άρη. Να μην δώσει εισιτήρια εξάδει στον ΠΑΟΚ. Και να πει μετά ο ΠΑΟΚ στην εκδίκαση: ορίστε, παιδιά, αυτοί δεν μας δίνουν τα εισιτήρια. Τι λέτε ότι είναι δική μας. Είναι ωραίο αυτό. Είναι καλό αυτό το καθυστέριο. Παιδιά, να πάρει και τους δύο βαθμούς από Πανιώνιο Ολυμπιακός. Συμφωνώ, φίλε. Γιατί ο Εμμανουηλίδης ήταν πενταήμερη και δεν είχε ενημερωθεί. Γελάτε, γελάτε, μα τους πάρει, θα δω τι θα λέτε. Τι θα πείτε τότε. Σκάνδαλο και τέτοια. Παπαβασιλείου στο SDNA. Ήμουν 4 μήνες απλήρωτος, με πέταξαν από το σπίτι μου. Πώς κάνεις έτσι. 4 μόνο. Όταν έλεγα εγώ αν ήμουν πρόεδρος Πανιωνίου. Εν τω μεταξύ, ο Μπάρκας, παιδιά, πριν τα παιδιά με τον Άρη, έπαθε σκολικοειδίτιδα. Εντάξει, έπαθε. Γι' αυτό προσέχετε. Μην πιάνετε τον Άρη στο στόμα σας. Έπαθε, εντάξει. Έπαθε. Περαστικά το παιδί. Ναι, περαστικά. Και εμείς πάθαμε τις προάλλες και τρέχαμε. Τι έκανα. Λοιπόν, στο διάλειμμα, Κώστα, έχεις τίποτα να σχολιάσεις από Δημήτρη Γιανακόπουλο. Νομίζω το ότι είδα, ήταν πολύ ωραίος. Δεν είναι σωστό να θεοποιείται, Χρυσανθέ. Ποιος? Δεν είναι ο ρόλος ενός προέδρου ομάδας να απευθύνεται δημοσίως με αυτόν τον τρόπο. Καταρχήν είναι απαράδεκτο να ξεκινάει και να ανάβει τσιγάρο. Εντάξει, και αυτό. Σε συνέδευση τύπου. Και αυτό. 11.42. Θα μας σταματήσει τώρα. Γενικά δεν είναι ένας political correct τύπος ο Γιανακόπουλος. Μπορεί να αρέσει στον κόσμο το στυλ και έτσι όπως τα λέει και επειδή τα λέει. Ας πούμε, χήμα και τα λοιπά. Να τους βάλω τις κουκούλες πολύ βαθιά. Ναι, πολύ βαθιά. Ναι. Αν το πω εγώ, ναι. Θα με συλλάβουνε. Δεν θα σε συλλάβουνε. Αν το πει ο πρόεδρος της Θήρας 13 θα σε για τον Γιανακόπουλο. Όχι, ούτε αυτόν. Τι όχι. Χρήσατε στην Ελλάδα είσαι τώρα. Πώς απαιτείς από τον οπαδό Κώστα να συμπεριφέρεται σωστά. Αυτό πήγα να πω. Όταν εσύ μιλάς έτσι. Αυτό πήγα να πω. Αυτό λέμε. Αυτό πήγα έχει δίκιο ο Κώστας γιατί. Χάνει το δίκιο του έτσι όπως φέρε το ίδιο. Προκαλεί πολύ κέφι ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Χάνει το δίκιο του. Ο πρόεδρος αυτά ωραία τα λέει, αλλά αν το έλεγα εγώ κάποιος οπαδός, ο Κώστας, ο Χρήστας. Και μπορεί να έχει και δίκιο. Ναι, μπορεί να έχει και δίκιο. Στον Καστανά, το διπλάνο που λέει. Λίκος έχετε. Λίκο. Θα μας φάνει λύκη που λένε. Ναι. Μπορεί να έχει και δίκιο επί της ουσίας, όμως το χάνει με τον τρόπο. Είναι πολύ πλούσια η ελληνική γλώσσα, Κώστα.
για να εκφραστεί. Μπορεί να. Κοίτα, πιάστηκε, πήγε να περάσει από πάνω και πιάστηκε στο σηματόπλεγμα. Βαλσαμωμένο είναι. Όχι, ρε, πιάστηκε. Πιάστηκε ο λύκο. Δεν κουνιέται. Έχει καρφωθεί, ξέρει, το κάγκελο. Στέργιο. Δεν κουνήθηκε. Κουνήθηκε γιατί τον πυροβόλησε με το τέτοιο αυτό. Έχει... Με το ηρεμιστικό. Φαντάζομαι ναι, με αισθητικό, εντάξει. Γιατί δεν πιάνετε άμα έτσι. Δηλαδή, τρία άτομα δεν μπορείς να τον πιάσουν. Το λύκο, ρε φίλε. Γιατί τι είναι ο λύκο, το σκύλο μπορείς να τον πιάσει. Τι είναι, δεινόσαυρο. Το σκύλο μπορείς να τον πιάσει. Πάνε Κώστα με λίγο ψωμάκι. Ναι, δεν μπορείς. Πάνε με λίγο ψωμάκι, Κώστα στο λύκο. Δε όμω. Πιάστηκε, έριξε το τέτοιο. Την έλεγε να φωνάξει. Πάνω, ανέβηκε πήγε πάνω. Πήγε να πηδήξει, ρε. Πήδηξε ναι, από το. Από το ξύλο πήδηξε ο έξυπνο. Εντάξει, λοιπόν. Θα πάμε το λύσαμε και αυτό το πρόβλημα. Από το Γιαννακόπουλο πήγαμε στο Λύκο. Το διπλανό χωριό από το Βαθύλακο δηλαδή. Άντε πάλι. Πω, πω. Να το. Είδες με το αυτή του καταλαβαίνει ότι είναι τέτοιο. Λοιπόν. Διάλειμμα μαζί μας στην δεύτερη ώρα η Pizza Mr. Gold, η κορυφαία της πόλης, η οποία θα έρθει στην πόρτα σας είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο με ένα τηλέφωνο στο 2310-62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Πάρα πολύ μεγάλες προσφορές, δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες. Μόνο 12,5, τρεις τετράγωνες, να φάτε 10 άτομα. 16 ευρώ όλα τα συναφή, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενιριλί, αλλά και πιάτα ημέρας, μουσακά, σπαστίτσιο, σουφλέ, ριζότο. Λαχανοτολμάδες. Ωραίο, ωραίο, ναι, ωραίο. Με λαχανοτολμάδες. Ωραίο, μελμονάκι. Και ρωτήστε κάθε μέρα γιατί αλλάζει το μενού. Ναι, θα ρωτήσουμε, σήμερα ναι. Μπορεί να έχει λαχανοτολμάδες, άλλο να έχει. Ναι. Η πίτσα, είναι πίτσα, καλτσόνε και τα συναφή και μακαρονάδες είναι κάθε μέρα. Ρωτήσουν, έχουμε στα φαγητά ημέρας. Έτσι. Λοιπόν, και ότο καλογεράς με ολοκληρωμένο συνεργείο για υπεύθυνο έλεγχο του αυτοκινήτου σας για να μετακινήσετε και να ταξιδεύετε με απόλυτη ασφάλεια. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση. Άρα πάτε στον Ότο Καλογεράς και έχετε το μυαλό σας ήσυχο. Δεν χρειάζεται να τρέχετε δεξιά και αριστερά. Αδερφέ, πάνε στο φαναρτζή τον Τάδε και μετά πέραν το Λαμαρινά. Όλα κοιτά έχει το Ότο Καλογεράς. Τρία καταστήματα. Γρηγορίου Λαβράκη 27, στροφή Τριανδρίας. Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μουδανιών Θέρμη, το τρίτο κατάστημα. Και μια ιστοσελίδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Otokalogeras.gr. Έτσι ακριβώς, όπως τα λες. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής εδώ στην Τρόικα του Λίμπερο 107,4. Τσακ! Αυτά πρέπει να ακούγονται, ρε φίλε. Έτσι ένα τσακ. Κοσάκ, τσακ. Αυτές είναι οι ιστορίες που μάθω. Μαγικές στιγμές ραδιοφώνου. Αυτά θα γράψω στο βιβλίο. Μαζί με το επικό να πω κανένα ποίημα. Να πω ποίημα. Στα ναι. Δευτερόλεπτα, φίλε. Στο δευτερόλεπτο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ακόμα δεν ήρθε η συνέντευξη. Ναι, και να πω κανένα ποίημα. Μουσική. Σε μένα το είπε αυτό, φυσικά. Εννοεί, σε ποιον άλλο. Εννοείται. Να λοιπόν, πω κανένα ποίημα. Τι γίνεται και με την εκδίκαση. Επιστρέψαμε, πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός από τώρα. Με πήρε όλους τους βαθμούς πίσω από όλους. Όσοι είναι παρόντες, πήρε τους βαθμούς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Δεν θα ησυχάσουν, εγώ νομίζω, άμα δεν πάρουν. Είναι ο. Το πρωτάθλημα φέτος. Θα το πάρουν. Μπορεί πώς. Και του χρόνου. Πρωτάθλημα και κύπελλο στον Πύργο το Λευκό. Δεν νομίζω. Στον Πύργο το Λευκό. Αγορεύει ο δικηγόρο του Ολυμπιακού, κύριο Χατζησαβάου, εντάξει. Που λέει ότι η μεταβίβαση ήθελε να αποκρύψει την πολιτιοκτησία. Και ζητάμε τον υποβιβασμό στα πλαίσια του άρθρου 69 και του 77. Εντάξει, και δώσουμε πίσω του βαθμού. Δεν θα πάρει ο Ολυμπιακό βαθμού πίσω. Δυστυχώ γι' αυτόν. Να φρόντιζε να κερδίσει την Ξάνθη και τον Πανιόνιο. Έτσι είναι το πρωτάθλημα, παιδιά. Ναι, λοιπόν. Δεν θέλω να σου σοκάρω. Και ο Πάοκ έχασε βαθμούς από τον Παναθηναϊκό και τον Άρη έχασε και μπόλικους κιόλας. Εντάξει, να κοιτάνε όλες οι ομάδες να παίρνουν τους βαθμούς στο χορτάρι. Και όχι με προπονητές που κάνουν τους ψόφους χωριούς και παράγοντες που το Σάββατο δεν έχουν δει ένα όπλο, την Τρίτη το βλέπουν το όπλο και διαιτητές που είναι οι μέτρες του ψέματος. Απ' την άλλη, θα σου πει και ο άλλος, σωστά είναι αυτά που λες. Ότι, δεν μπορεί, θες να δει. Ότι και ο κύριος Καρέρα που πήρε τη νίκη προχθές δεν την πήρε, φίλε, άξια. Δεν την πήρε άξια. Ψέματα να πούμε. Λοιπόν, αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά, πάμε πάλι στο μπάσκετ. Το άθλημα μας έχει χαρίσει περισσότερες επιτυχίες και χαρές. Αυτό το λέτε πάντα στον πρόλογο. Είναι η αλήθεια. Μιλάμε με δεδομένα. Ωραία. Έτσι. Ποιον έχουμε μόνο καλυσμένο. Η ομάδα σου έχει 21 τίτλους, έτσι δεν μας λες. 22. Και ένας που δεν μέτρησε, ναι. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα καλό μπασκετικό παιχνίδι, είπαμε, για την Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός με την Βιλερμπάν. Η μπασκετομάνα εδώ διάγει χαλεπές ημέρες. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν έχουμε δει Ευρωλίγκα ούτε στον ύπνο μας. Δεν έχουμε δει Ευρωλίγκα ούτε στον ύπνο μας. Πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ζει καλά τους ρυθμούς πλέον
και τις πρωτεύουσες, αλλά γνωρίζει καλά εδώ και τα της μπασκετομάνας. Σωτήρης Νικολαίδης μαζί μας. Σωτήρη, τι κάνεις, καλησπέρα. Δόξα Θεώ, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είδες ένα ωραίο ματς τες. Κάτι έκλαιγε. Τι, κάτσε, δεν πρόλαβα να το πω. Γιατί έκλαιγε. Και είδες και τον Αλέξανδρο στην πρώτη του συμμετοχή στην Ευρωλίγκα και να βάζει να βάζει το πρώτο καλάθι, μάλλον. Στην τρίτη του συμμετοχή. Στην τρίτη του συμμετοχή. Σωστά. Τα πρώτα καλάθια. Και έπαιξε και καλά, Σωτήρη, έτσι. Έπαιξε καλά. Ναι, κανονικά. Έπαιξε καλά. Έπαιξε καλά. Έκλαιγε όντω τώρα. Εντάξει, συγκινήθηκε. Συγκινήθηκα. Συγκινήθηκε. Αλλά είναι φυσιολογικό. Όπω κάθε γονιό που βλέπει το παιδί του να πετυχαίνει, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Έτσι. Εδώ, το παιδί μας λέει ποίημα, Χρυσανθέ, στο νηπαιγωγείο και συγκινούμαστε. Αν παίξει Ευρωλίγκα, έχει ένα λόγο παραπάνω, νομίζω. Αν παίξει ο γιος με Ευρωλίγκα. Αν σκεφτείτε, ήταν άμα σκεφτείτε, τώρα πριν λίγο μιλούσα με κάποιους που θέλουν να τον πάρουν, ένα παιδί μου σε Αμερικάνικο κολέγιο και ο στόχος του χρόνια λέει τώρα είναι ότι Θεό τον έκανε να πάει να παίξει στην Αμερική, να το δει. Αλλά δεν θέλει, ήθελε να παίξει στην Ευρωλίγκα. Πόσο χρόνο είναι? 17. 17,5. Μπορεί να πάει στο Ρώσιο. Αυγούστου του 2002 είναι γεννημένος, θα γίνει τώρα τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, θα γίνει 18 χρόνων. Είναι μια δικαίωση και για σένα, Σωτήρη, έτσι, για κάθε μπαμπά πάντως να βλέπει το παιδί του, αλλά και για σένα που και εσύ μπασκετικά νομίζω ότι έδωσες απλόχερα το DNA και τις γνώσεις και τη σοφία και τώρα από εδώ και πέρα το παιδί μόνος του να περπατήσει έχει έστω τα κατάλληλα εφόδια. Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Κοίταξε, ο Αλέξανδρος είναι ευτυχισμένος γιατί έχει ανακαλύψει αυτό που θέλει να κάνει και έχει πετύχει και το κάνει. Ναι, όντως. Ήταν βέβαια μια δύσκολη... ήταν μια δύσκολη απόφαση για εσάς που πήγατε στον Ολυμπιακό από Θεσσαλονίκη, φύγατε, αλλάξατε πόλη και τα λοιπά, το παιδί μικρό να παίξει μια τόσο μεγάλη ομάδα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο μια τέτοια θυσία. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να πω την αλήθεια, δεν ήταν πολύ εύκολη η απόφασή μας. Δεν θέλαμε να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξανδρος ακόμα πάει σχολείο. Θέλαμε να τελειώσει το σχολείο στο Μαντουλίδη που είναι ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό σχολείο, ταυτόχρονα και με την Ακαδημία Μπάσκετ. Το μπάσκετ, ναι. Είχε το χρόνο εκεί και το χώρο να δεχθεί και να παίξει. Αλλά έγινε. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας κρατήσει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ήρθε η πρόταση του Ολυμπιακού. Με την έννοια ότι η ομάδα έπεσε στην Α2, γιατί όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες στο μυαλό μας τις είχαμε απορρίψει λόγω του ότι δεν θα μπορούσε να παίξει. Να έχει χρόνο. Να έχει χρόνο, ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Δηλαδή ένας νεαρός αθλητής, όσο μεγάλο σωματείο είναι και οι υποχρεώσεις ανεβαίνουν και το επίπεδο ανεβαίνει, είναι πολύ δύσκολο να βρει χρόνο συμμετοχής. Έτσι. Αλλά εντάξει, ο Αλέξανδρος έχει μάθει στα δύσκολα. Κατάφερε αυτή τη στιγμή, του δόθηκε μια ευκαιρία και την άρπαξε. Και τώρα κακά τα ψέματα το πούμε και αυτό, έχει και ένα προπονητή ο οποίος ίσως βλέπει λίγο παραπάνω τα νέα παιδιά, ίσως έχει διαφορετική κουλτούρα από ό,τι ας πούμε, είχε ο Μπλατ και τα λοιπά. Εντάξει, κοιτάξτε, κάθε μέρα που περνάει είναι και διαφορετική. Δεν υπάρχει άνθρωπος προπονητής στον κόσμο που να μην θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Σίγουρα. Νομίζω ότι τα λεπτά συμμετοχής που έχει πάρει ο κάθε παίκτης, ο Αλέξανδρος στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι χαριστικά. Τα κέρδισε με τη δουλειά του μέσα στο γήπεδο. Ναι. Σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί σε κανένα να κάνεις χάρη. Οι τέσσερις γραμμές λέμε την αλήθεια. Είναι ο καθρέφτης του καθενός. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικός προπονητής. Εντάξει, χρειάζεται να το πω εγώ. Μιλάνε μόνοι τους οι επιτυχίες του. Εντάξει, τώρα βρέθηκε στο δρόμο του Αλέξανδρου αυτός ο πολύ καλός προπονητής. Και είναι τυχερός και προχωράει. Τον σωστά. Πάμε λίγο στα δικά μας εδώ. Εδώ τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Ούτε πάω, ούτε Άρης. Πολύ καλά. Και ο Ηρακλής. Χειρότερα δεν γίνεται. Ναι. Να το καλάθι. Να το. Σε δείχνει Σωτήρη αυτή τη στιγμή. Ο Ηρακλής είναι σε καλύτερη μοίρα, ναι. Εντάξει, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι για να περηφανευόμαστε, ας πούμε, ως Θεσσαλονίκη εννοώ. Το να είναι μια ομάδα μας 7η, 8η, ας πούμε, 9η και να προσπαθούμε να μαζέψουμε νίκες για να σωθούν οι άλλες δύο. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τώρα να σχολιάσω. Τι να σου πω τώρα. Είναι κατάντια για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να παλεύουν για τη σωτηρία. Όπως είπες και εσύ, ο Ηρακλής να είναι στην 8η θέση και να λέμε ότι είναι καλό. Ναι. Αν σκεφτείς, δηλαδή, εγώ μεγάλωσα με τον Άρη και ΠΑΟΚ να διεκδικούν πρωτάθλημα και ο Ηρακλής να είναι στην τριάδα, τετράδα. Σωστά. Σωστά. Δηλαδή, όταν ήμουν στη ΧΑΝ, θα πήγαινε μεταγραφή μία στον Άρη, μία στον ΠΑΟΚ, υπέγραψα στον Ηρακλή. Όχι, θα με πάρει ο ΠΑΟΚ, όχι, θα με πάρει ο Άρης. Δηλαδή,
αυτές ήταν οι μεγάλες ομάδες. Έτσι, έτσι. Δυστυχώς, επειδή μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, τα οικονομικά μεγέθη είναι διαφορετικά πλέον. Mm-hmm. Αλλά και εμείς σαν Θεσσαλονικής και σαν ομάδες δεν φροντίσαμε να τα νοικοκυρέψουμε αυτά. Δηλαδή πάντα έτσι κάναμε προϋπολογισμούς πολύ μεγαλύτερους από αυτούς που μπορούσαν να αντέξει η τσέπη μας. Φταίμε δηλαδή, φταίμε. Καλά, εννοείται. Σκέψου εσύ στο σπίτι σου να βάζεις 2.000 για να ξοδεύεις 5. Ναι. Κάποια στιγμή θα φαλυρίσεις. Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό έγινε και με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και κακά τα ψέματα τώρα φυτοζωών και παρακαλάνε και προσπαθούν να, ναι, να βρουν μια άκρη. Ναι, αλλά δεν δώσαν και βάση στις μικρές ηλικίες. Δεν κοίταξαν να βάλουν ένα μικρό παιδί. Δεν κοίταξαν να επανδρώσουν τις ομάδες με σωστούς και καλούς προπονητές. Όλα ήταν επιφανειακά. Και αυτό κάποια στιγμή βγαίνει προς τα έξω. Βγαίνει προς τα έξω. Υπάρχει ελπίδα τώρα, καταρχήν αγωνιστικά, έτσι όπως έχεις δει τις ομάδες, είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Υπάρχει βέβαια μαθηματικά χώρος ακόμη για να ελπίζουμε. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ πιο εύκολο πρόγραμμα και εντάξει, έκανε μια κακή ήττα τον Κολοσσό, αλλά ναι, έχει ακόμα το περιθώριο. Ο Άρης τώρα θα παίξει ένα τελικό, νομίζω, με τον Πανιόνιο. Έχασε με τον Ιωνικό ένα τελικό, αν κερδίσει τον Πανιόνιο, γιατί και ο Πανιόνιος είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Σωστά. Έφυγε και ο Σάμιελς, που έφυγε, ήταν, ναι, έτσι, μια πολύ σημαντική έτσι, παρουσία μέσα, ναι, στο επίπεδο ηγετική. Βέβαια. Για μένα ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα και ψάχνουμε τη δεύτερη. Παρόλο που είναι μια νίκη πάνω από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι δύσκολο πρόγραμμα, ναι, πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα. Πρέπει να κάνουν διπλά οι ομάδες επί της ουσίας, για να το πούμε έτσι εν συντομή. Όχι, να... νομίζω και αν διασφαλίσει τα μάτς που έχει στην έδρα του, ναι, ναι, έχει, να σώσει την κατηγορία. Ναι. Δεν χρειάζεται να κάνει διπλό. Ναι. Ο Άρης σίγουρα θα θέλει το μάτς με τον Πανιόνιο, είναι νομίζω όλη η κατηγορία. Είναι, είναι κομβικό. Είναι 8 ο Ιωνικός και, είναι... και έχει το συν 2 με τον Άρη, γιατί τον έχει κερδίσει 2 φορές. Έτσι. Αν και ο Πανιόνιος καταφέρει και του διπλασιάσει τις νίκες, ύστερα τότε δεν παίζει ρόλο να φτάσει στις νίκες. Άμα έχει καμιά σοβαθμία Ιωνικό ή Πανιόνιο μετά, θα μείνει και σε διπλή και σε τριπλή ζώνη. Θα είναι από κάτω. Άρα νομίζω ότι το πιο κομικό μάτι για τον Άρη είναι το μάτι με τον Πανιόνιο. Σωστά, σωστά. Σωτήρη, λίγο πριν κλείσουμε, και μια που είπες τώρα ότι οι ομάδες μας δεν πρόσεξαν τα νέα παιδιά και μια που το δικό σου έφυγε κάτω. Εσύ τα παρακολουθείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα παρακολουθείς τέλος πάντων. Ήσουν και σε ομάδες. Ανελιπώς και ανελιπώς παντού. Και παντού. Από το μίνι, ναι, μέχρι το αντρικό. Ήσουν σε όλα. Ήσουν σε όλα. Γίνεται δουλειά, γίνεται τίποτα στα πίσω από τη βιτρίνα εδώ στη Θεσσαλονίκη? Δυσκολεύομαι να το πω. Ναι. Βλέπουν μόνο τα πάνω-πάνω, τα προφανή. Μόνο να κερδίζουν και να πηγαίνουν στο Πανελλήνιο. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Και δεν μπορούν, δεν υπάρχει και πραγματικά κάποιο, δηλαδή, κάποιος να δείχνει κάτι διαφορετικό. Όλοι δηλαδή κινούνται βάσει του αποτελέσματος. Να πάρουμε την νίκη και να... Κακά τα ψέματα. Τα παιδιά έχουν, ναι, φύγει από... Εμείς μεγαλώσαμε στην Αλάνα, έτσι. Εγώ έπαιζα μπάλα και μετά κατά λάθος, επειδή έπαιζα μπάλα στη Χάνς, εκεί ήταν η γειτονιά μου, ναι, βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο Μάξης Περιτήδης, και με έβαλε στο μπάσκετ. Τα παιδιά μας τώρα, αναγκαστικά, επειδή δεν μπορούν να παίξουν έξω στην Αλάνα, τι κάνεις, θα πας σε μια ακαδημία, ό,τι θέλουν. Κολύπη, ναι, 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 ναι. Και η ακαδημία στην ουσία τι είναι? Είναι μια εισπρακτική εταιρεία. Έτσι. Δεν τους ενδιαφέρει να βάλουν ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα τα διαπαιδαγωγήσουν, θα τα χαλιναγωγήσουν τα παιδιά, θα τα οδηγήσουν σε έναν δρόμο, να αγαπήσουν τον μπάσκετ, να τους μάθουν ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεις σε μια ομάδα, να κάνεις τα μικρά πράγματα, να κάνεις screen, να κάνεις πάσα, να δίνεις μια βοήθεια. Όχι μόνο το προφανές αυτό που είναι να βάλεις την μπάλα στο καλάθι. Να βάλεις καλάθι. Αυτό έλεγα πάντα στον Αλέξανδρο, και αν στοχεύεις λίγο ψηλά, θα ξέρεις πάντα ότι αυτοί που σε βλέπουν, αυτό θα μετρήσουν. Και όχι αν βάλεις την μπάλα στο καλάθι. Αν είσαι καλός συμπαίκτης, αν παίζεις άμυνα, αν κάνεις φάουλ. Μου λέγε, ρε μπαμπά, εμένα αυτά δεν τα βλέπει κανένας, δεν μου τα δίνει. Τώρα όμως έφτασε η ώρα που όλα αυτά του τα δίνουν δεκαπλάσια και εκατονταπλάσια κάθε μέρα στην προπόνηση. Έτσι. Δηλαδή το ότι να κάνει ένα screen, να κάνει μια έξτρα πάσα, να κάνει block out, πράγματα που δεν τα γραφεί ούτε στατιστική, ούτε μπορεί να τα δει κάποιος. Ναι. Αν δεν θέλει να τα δει. Γιατί πολύ πιθανό να τα βλέπει. Ναι, οι προπονητές όμως και σκάουτ δεν τα βλέπουν. Τα βλέπουν. Τώρα τι να μιλήσουμε για τον Αλέξα που τον κόβανε από αντού σε όλες τις εθνικές ομάδες, ότι είναι κοντός, ότι είναι αδύναμος, ότι. Ναι. Ναι. Ναι, βέβαια. Α, υπήρχε τέτοιο. Ναι, ναι, βέβαια. Και το παιδί βάζει την μπάλα στο καλάθι. Είναι το καλύτερο μάθημα για τον ίδιο. Γιατί πάντα του έλεγα ότι αν δεν τα παρατήσεις και αν δεν απογοητευτείς και δουλέψεις παραπάνω, κάποια στιγμή θα δικαιωθείς. Και τώρα αυτή τη στιγμή δικαιώνεις. Ναι, δηλαδή, ναι, όλος ο αγώνας είναι δικός του 100%. Έτσι. Πάντως, Σωτήρη, σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα στην 8ετία με διοίκηση πρωτοδικείου δεν έχει κάνει ιδιαίτερη καλή δουλειά στα τμήματα υποδομής, να βγάλει κάποιον παίκτη. Αλλά δεν είναι και εύκολο όταν υπάρχουν ομάδες
με οικονομική δύναμη όπως είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και υπάρχει ο νόμος στα 18 φεύγει. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που λες. Με φιλιά στην ομάδα που το μεγάλωσε. Το 18. Δηλαδή. Και το όλο σύστημα λίγο δεν είναι. Θα διαφωνήσω κάθετα. Θα διαφωνήσω κάθετα. Γιατί η δουλειά του προπονητή είναι αυτή. Δεν χρειάζεται ούτε το συμβόλαιο ούτε το δελτίο να σε κρατήσει. Η δουλειά να έρθει το παιδί γιατί θα θέλει, θα αγαπήσει τον προπονητή. Θα είναι αυστηρός, αλλά ταυτόχρονα θα είναι δίκαιος. Ναι, αλλά, αλλά αν έρθει ο Παναθηναϊκός και πει το παιδί πάρε 10 φορές πάνω τα λεφτά που σου δίνει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, όσο και να αγαπάει. Παιδί δεν είναι χαζό να πάει στο, να είναι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή να μην αναφέρω ονόματα. Ποια παιδιά πήγαν στον Παναθηναϊκό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά... Και κονούσαν την πετσέτα. Εγώ δεν ήθελα το παιδί μου να φύγει για τη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Πλην του Ηρακλή, ο οποίος ήρθε ο Δρακόπουλος και μας μίλησε μαζί με τον Μέξα, εγώ δεν ζητώ ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Μόνο να υπάρχει μια υγεία και να υπάρχει ένας προπονητής που να τον θέλει. Γιατί αν δεν θέλεις κάποιον δεν μπορεί να πας. Και ο Σάββας ο Καμπερίδης που ήταν βοηθός προπονητή. Και βέβαια το παιδί έφυγε, δεν έμεινε. Mm-hmm. Δηλαδή προς τιμήν του. Δηλαδή ήρθε να μας μιλήσει ότι θα ήθελε πολύ να δει τον Αλέξανδρο στον Άρη και ο κύριος Δρακόπουλος με τον Μέξα να τον δει τον Αλέξανδρο στον Ηρακλή. Αλλά και αυτό επιφανειακά έγινε μια κουβέντα. Mm-hmm. Μετά έφυγε ο Μέξας από τον Ηρακλή. Ο κύριος Καστρίτης ούτε κανένα ενδιαφέρθηκε ούτε τον ήθελε. Μετά έγινε και ένα άλλο μπέρδεμα, Σωτήρη, γι' αυτό και. Δυστυχώς, μάλλον ευτυχώς για το παιδί, ευτυχώς για το παιδί, δυστυχώς για τον Ηρακλή. Το ευτυχώς, δυστυχώς, εντάξει, μετά Χριστό προφήτες λέει. Ναι, σωστά. Πάντως, ανεξάρτητα από τη θέληση του κάθε παιδιού ή του πατέρα που εσύ ξέρεις και όλα στο χώρο και είναι φυσιολογικό να το συμβουλεύεις πολύ καλύτερα. Ο νόμος αυτός... Η απόφαση ήταν του Αλέξανδρου. Του Αλέξανδρου. Ναι, κατάλαβα τι λες. Όχι, δεν το εξειδικεύω στον Αλέξανδρο. Το λέω γενικά για αυτόν τον κανονισμό ότι στα 18 του φεύγει από μια ομάδα που ενδεχομένως είναι από τα 10 του και τον εκπαιδεύει, είναι τελείως άδικο και αυτό φαίνεται σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, αν γίνει αυτό. Δεν φεύγει, δεν φεύγει. Να το τελειώσω. Στο ποδόσφαιρο, αν μια ομάδα τον εκπαιδεύει για 5, 6, 7, 8 χρόνια και επιλέξει το παιδί να φύγει, θα πληρώσει τροφία. Γιατί τον εκπαιδεύεις επί 5, 6, 7, 8 χρόνια. Του δίνεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το ταλέντο. Αυτό δεν υπάρχει, λες. Στον μπάσκετ αυτό δεν υπάρχει. Θα έπρεπε κατά την άποψή μου να υπάρχει. Γιατί αυτό είναι ένας κανονισμός που εξυπηρετεί τους δυνατούς. Εγώ άνθρωπος του μπάσκετ. Ναι. Έχω ευεργετηθεί από αυτό το χώρο. Είτε σαν παίκτης, σαν προπονητής. Ναι. Δηλαδή πιο πολύ δεν γίνεται. Και από αυτό το χώρο τον αγαπάω. Εμείς, εγώ σαν προπονητής και σαν παλιός παίκτης, δεν θα πρέπει να συμβουλέψω ένα παιδί. Να συμβούλεψα το παιδί μου και το δεύτερο που έρχεται. Και άλλα 2, 3, 5 παιδιά. Και σαν και εμένα να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Μείνετε στις ομάδες σας. Αγαπήστε τις ομάδες σας. Παίξτε πρώτα μπάσκετ εκεί. Έτσι. Αναδειχθείτε. Έτσι. Δηλαδή, εγώ φέτος έφυγε ο Αλέξανδρος από τον Μαντουλίδη και ήθελα να καρποθεί κάποια χρήματα ο Μαντουλίδης. Και όχι να φύγουμε σαν κλέφτες και να εκμεταλλευτούμε αυτό το ότι θα γίνει κάτι. Γιατί ο Μαντουλίδης και κάθε Μαντουλίδης πρέπει να υπάρχει για να δημιουργήσει κάτι ανάλογο και στη ζωή. Μάλλον είσαι η εξαίρεση. Είσαι η εξαίρεση, Σωτήρη. Δεν ξέρω αν είμαι εξαίρεση. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχω αλλάξει. Ναι. Δεν έγινε κάτι τώρα έτσι. Έτσι ξαφνικά, αυτό λέω πάντα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και όταν μπαίνω μέσα στο γήπεδο θέλω να κερδίσω. Και αυτό είναι θεμητό. Αλλά άλλοι δεν το βλέπουν σωστό, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Πώς είναι η ζωή στην Αθήνα, Σωτήρη? Αφομοιώθηκε, σε αφομοίωση πρωτεύουσα. Εντάξει, εγώ θα περνάω. Μέχρι 10 χρόνια έπαιξα μπάσκετ. Ναι, έπαιξε Μαρούση και τα λοιπά, ναι. Εντάξει. Ξέρει. ΑΕΚ, ναι. Δεν έχει θέμα. Τώρα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό με τον Ολυμπιακό δηλαδή. Γκαγκάνα! Όχι, όχι. Όχι. Εντάξει, άλλο τον μπάσκετ, άλλο το ποδόσφαιρο. Δουλειά είναι αυτό, δεν έχει καμία σχέση. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πλάκα κάνουμε. Και είναι επαγγελματίες αθλητές και πρέπει να το αντιλαμβάνει το καθένας ότι θα κοιτάξουν και το όφελος το προσωπικό αλλά και το καλύτερο στη συγκεκριμένη περίπτωση που είσαι πατέρας για το παιδί σου. Δηλαδή δεν νομίζω ότι τίθεται κανένα θέμα ομάδων εδώ πέρα. Πάω Κάρι σε Ολυμπιακό. Σε κλείσω επαγγελματίας, είναι επαγγελματίας αθλητής και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν είναι οπαδός. Εκτός αν μπει σε μια διαλογική. Αν μπει σε μια διαλογική, εκεί θα είναι διαφορετική και η κρίση όλων μας. Να μην πει. Ακριβώς. Να μείνει επαγγελματίας και να κάνει έτσι μια καριέρα όπως την ερωτεύω τη γονή του. 1000% είναι επαγγελματίας. Ωραία. Έτσι. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Τα καλύτερα για τον Αλέξανδρο και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σωτήρης Νικολαίδης. Είδες όμως την κουβέντα. Ο Ηρακλής, ο Άρης, ο Καμπερίδης κινήθηκε και δεν μπόρεσαν οι ομάδες να τον πάρουν. Εντάξει. Κάθε ιστορία, παιδιά, έχει πτυχές τις οποίες ο κόσμος καλός ή κακός δεν τις ξέρει όλες. Εντάξει, τώρα μιλάμε όμως το θέμα του Αλέξανδρου για τον Ηρακλή είχε σχέση και με άλλες πτυχές και με άλλες υποθέσεις. Έχει και, όμως και ένα αυτό παπά, που λέει ο έφυγε και ο Μέξας και τα λοιπά. Ξέρει, φίλε. Δηλαδή ο Σωτήρης τώρα
ξέρει ακριβώς. Ξέρει τους μάνατζερ, ξέρει τον τρόπο, ξέρει το ένα, ξέρει το άλλο. Αλλά που δεν ξέρει, Χρήστα. Και άλλα παιδιά προχωράνε. Που δεν είναι μπαμπάδες προπονητές. Κάποιος δεν ξέρει και είναι το παιδί του στον Άρη και λέει ο Άρης θα σου δώσω 18-10.000 ευρώ και έχει το Ολυμπιακό και λέει 100. Ναι, αυτό είναι. 9 στου 10 πατεράδε. Τι θα πούνε, είναι τελείως άδικος. Παίζει, δεν παίζει, δεν θα παίξει, τι με νοιάζει, θα πα στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κόστος στους νόμους. Είναι άδικος ο νόμος. Είναι απίστευτα παράλογος νόμος. Παιδιά, δεν είναι νόμος της Ελλάδος. Είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, Κώστα. Είναι νόμος της Ελλάδος. Μπορώ να πάρω και παίρνει από την Μπαρτσελόνα στα 18. Όταν Κώστα, είναι νόμος της Ελλάδος. Δικαίωμα ο κάθε εργαζόμενος για την Ευρωπαϊκή Ένωση που γίνεται 18. Δεν ισχύει αυτό που λες. Ναι. Το έχω ψάξει πάρα πολύ καλά. Να διαλέξει ελεύθερο στην εργασία. Μπορώ να πάρω ένα 18. Περίμενε λίγο. Δεν γίνεται να. Περίμενε λίγο. Δεν γίνεται νόμους Ευρωπαϊκής Ένωσης να τους χρησιμοποιεί ΕΟΚ και ο Βασιλακόπουλος στη συγκεκριμένη περίπτωση για να εξυπηρετήσει τους Παναθηναϊκούς και τους Ολυμπιακούς και σε άλλους 150 νόμους Ευρωπαϊκής Ένωσης να λένε έχει αυτοδιοίκητο το μπάσκετ. Κώστα. Ποιους άλλους νόμους λέει. Ευρωλίγκα FIBA. Τι σχέση έχει η ΕΟΚ με την Ευρωλίγκα και τη FIBA και το αυτοδιοίκητο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει την αυτό που γίνεται με την Ευρωλίγκα. Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως να σταματήσει. Είναι μια ιδιωτική λίγκα. Να βγάλει ένα κανονισμό λοιπόν στην Ελλάδα όπως βγήκε στο ποδόσφαιρο. Να τους τιμωρήσει δηλαδή. Και να λέει ο νόμος στην Ελλάδα, η ΕΟΚ, ότι παιδιά όχι, δεν μπορεί να φεύγει. Μπορεί να το κάνει. Ούτε να τους στερήσει αυτό το πράγμα μπορείς. Καλά. Το είναι συνταγματικό δικαίωμα της ελευθερίας επιλογής. Αυτό είναι μια μπουρδα. Μπουρδα για να φεύγουν οι παίκτες τζάμπα. Γενικά για τον εργαζόμενο. Ακριβώς. Και φταίει και η FIBA σε αυτό το κομμάτι. Κώστα που δεν θεσμοθετεί. Φταίει η FIBA. Αλλά δεν μπορεί η FIBA να υποχρεώσει μια ιδιωτική εταιρεία να παίζει όπου θέλει. Ποια FIBA, μόνο για τα μπάν. Εντάξει, τώρα μην αρχίσουμε μόνο την κουβέντα. Μόνο για τα μπάν υπάρχει. Εγώ σας λέω ότι. Και κλειστή λίγα θα γίνει και η FIBA θα πετάνε αετό. Θα φύγουμε τα. Ουσιαστικά κλειστή είναι πλέον. Ουσιαστικά κλειστή είναι η Ευρωλίγκα. Θα μπει μέσα, θα με τρομάξει αυτό. Λοιπόν. Ο Τέο, ο φίλος μας λέει μεγάλες αλήθειες, λέει ο Σωτήρης, τις ζούμε κάθε μέρα σε ακαδημία. Να το. Σε άκουσε που το είπες και μπήκε. Το είπα. Εγώ θα ξαναπώ ότι δεν είναι αστείο αυτό. Είναι προσωπική μου άποψη. Αυτό το όξο. Κάποια στιγμή, αν τρομάξω, θα έχουμε το πρώτο ιστορικά. Καυγά με τον Κωστή. Τον αγαπάω. Δεν έχει μαλώσει ποτέ ο Κωστής. Εγώ με τον Κωστή δεν έχω μαλώσει ποτέ. Ούτε κάποια στιγμή, αν τρομάξω. Ο Κωστής γενικά δεν μαλώνει. Μαλώνει. Και καλά κάνει. Μαλώνει. Καλά κάνει που μαλώνει. Έχει μαλώσει. Δεν έχει μέση φλεφλάτη στη ζωή σου. Μαλώνει. Κάποια στιγμή. Λοιπόν. Και αυτοί που δεν μαλώνουν συχνά, αν μαλώνουν μία φορά. Μαλώνει. Τρέξει να κρυφτεί. Το ταλέντο δεξιά ποιο είναι. Εξαιρετικό. Πάμε. Από την προπόνηση του ΠΑΟΚ που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, δεν υπάρχει το παραμικρό έτσι νέο. Καλό είναι αυτό. Όλοι οι παίκτες προπονήθηκαν. Πλην Κρέσπο και Ζαμπά. Η ομάδα θα είναι έτοιμη αύριο το πρωί προπόνηση Τούμπα. Αποστολή και στι 7.30. Και μια σελίδα θα γράψει. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Ο Λίπερο και το ΠΑΟΚ θα είναι εκεί από νωρίς. Από στις 4.30 από το Σάββατο. Έξω από την Τούμπα. Από το Σάββατο. Κυριακής. Οτιδήποτε σημαίνει μέσα έξω. 3 μπορεί να πάω. 2.30. Από τις 12. Από τις 12 στο Συρίγο θα σε live. Ό,τι συμβεί θα έρθω και εγώ. Θα μάρτε στο Λίπερο από όλο το team του ΠΑΟΚ 24. Καλά μάρτυρα είναι ο Σαράφης. Σαράφης θα τρει καλά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. 2 με 3, 3 με 5 Γιώργος Αγόρας και το πρόγραμμα συνεχίζεται μέχρι τα ξημερώματα. Μείνετε στο Λίπερο 107,4. Τα λέμε μαζί Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 να σχολιάζουμε την νίκη του ΠΑΟΚ. Δεν έκλεισες ακόμα, Κέις. Θέλει να πει κάτι, αλλά δεν το λέει. Λοιπόν. Παίζει μπάσκετ ο ΠΑΟΚ αυτό το Σαββατοκύριακο. Φιλικό με τη Λάρισα. Λοιπόν, τα λέμε, παιδιά, γεια σας.